καλή σας μέρα. Όπως βλέπετε, είμαι μόνος μου τουλάχιστον προς το παρόν, αλλά σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας και η Θέκλα, όπως και η Αριστονίκη σήμερα, για να συζητήσουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο, θα έλεγα, θέμα, το οποίο έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζουν οι συγγενείς τα πλέον κοντινά πρόσωπα ασθενών ψυχικών διαταραχών. Αν το λέω σωστά, νομίζω το λέω σωστά. Πάμε όμως να δούμε το εισαγωγικό βίντεο και τα λέμε πάλι σε λίγο. Σε λίγο μιλάμε ανοιχτά για το πώς είναι καλό να αντιμετωπίζουν οι συγγενείς και ο περίγυρος τους ανθρώπους που έχουν ψυχικές διαταραχές. Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της οικογένειας για κάποιον άνθρωπο που δέχεται ψυχοθεραπεία και φαρμακοθεραπεία? Χρειάζονται ψυχοεκπαίδευση οι γονείς και τα αδέλφια ενός ανθρώπου που ταλαιπωρείται από σοβαρές ψυχικές διαταραχές? Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς αν το παιδί τους αντιμετωπίζει ψυχική διαταραχή? Ας μιλήσουμε ανοιχτά. Ήρθε! Ήρθα! Καλημέρα και από μένα. Λοιπόν, δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Αυτό που συζητούσα και με την Αριστονίκη λίγο πριν μπούμε στο στούντιο είναι ότι μπορεί γονείς, μπορεί συγγενείς κλπ. Να έχουν όλες τις καλές προθέσεις, αλλά μην έχουν είτε την εκπαίδευση είτε την υπομονή για να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους περιστατικά. Πάμε στην επιστολή. Πάμε στην επιστολή και επιστρέφουμε με την Αριστονίκη. Κυρία Θέκλα, είμαι ένας άνδρας 27 χρονών και έχω ψυχολογικά προβλήματα. Έχω διαγνωστεί με αυτοκαταστροφικότητα. Μου είπε ο ψυχίατρος πως έχω και ψύχωση. Διαγνώστηκα με αυτοκαταστροφικότητα από τα 12 μου χρόνια μετά όπου είχα δεχθεί bullying. Όποτε δεν πίνω τα φάρμακά μου, κάνω ζημιά στον εαυτό μου. Μπαινοβγαίνω στις εντατικές συνέχεια. Όταν με πιέζουν οι γύρω μου, τάχα να με βοηθήσουν, εγώ αρνούμαι. Και τότε σταματώ τα φάρμακά μου και κάνω ζημιά στον εαυτό μου. Μένω με τους γονείς μου και θέλω να φύγω, να μείνω μόνος μου. Ο ψυχίατρος και ο ψυχολόγος μου λένε να μείνω με τους γονείς μου. Το παράπονό μου είναι πως οι γονείς μου και το οικογενειακό περιβάλλον ανακατεύεται με τις θεραπείες μου. Μόνο οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι πρέπει να συμβουλεύουν τους ανθρώπους με ψυχολογικά προβλήματα, όχι ο κάθε άσχετος. Οι γονείς μου χρειάζονται ήδη ψυχολόγο, αλλά δεν το παραδέχονται να πάνε να λύσουν τα προβλήματά τους. Πήγαν και είδαν τον ψυχίατρο και τον ψυχολόγο μου, αλλά δεν καταλαβαίνουν αυτά που τους λένε. Νομίζουν πως είναι οι ίδιοι οι ψυχολόγοι και έρχονται και μου λένε οι ίδιοι τι να κάνω. Λόγω της ψυχολογικής μου κατάστασης δεν έχω φίλους, επειδή οι δίθεν φίλοι που είχα με εκμεταλλεύονταν. Κυρία Θέκλα, έχουμε δικαιώματα και εμείς που έχουμε κάποια σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Ζούμε σε μια κοινωνία που μας στιγματίζει και μέσα σε οικογένειες που δεν μας καταλαβαίνουν. Πείτε τα με τον δικό σας μοναδικό τρόπο να ακούσουν οι γονείς και οι φίλοι, πως δεν είναι ψυχολόγοι και να μην ανακατεύονται στις θεραπείες των ανθρώπων που παραδέχονται πως έχουν πρόβλημα, ενώ όλοι έχουμε προβλήματα, όχι μόνο όσοι έχουμε διάγνωση. Όπως λέτε χαρακτηριστικά, έχει πολλούς αδιάγνωστους. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Να μου, είσαι καλά. Καλά εσύ. Καλά. Λοιπόν, αυτήν την εκπομπή, ο φίλος που έγραψε την επιστολή μου, μόλις ακούσαμε, είχε πολύ καιρό που την περιμένει. Mm-hmm. Και με ρώτησε, πότε θα παίξεις την επιστολή μου, πότε θα παίξεις. Λοιπόν, φίλε, σήμερα παίζουμε την επιστολή σου. Ήρθε η μέρα σου. Και έχουμε και την Αριστονίκη εδώ για να μας δώσει έτσι τα φώτα της. Γιατί φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα με το οποίο έχεις ασχοληθεί και στο μάστερ που έκανες για τη διοίκηση ψυχιατρικό μονάδο, φανταζόμαι. Έχεις ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Σε ένα από τα μάστερ που έχεις κάνει. Ένα από τα 15 μάστερ. Όχι, 4. Γι' αυτό σκέφτομαι ότι δεν υπήρχε πιο κατάλληλο θέμα να κάνουμε μαζί από αυτό. Και έτσι θέλουμε να ακούσουμε τα σχόλια σου πάνω σε όσα έχεις ακούσει στην επιστολή. Είναι όντως ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα που έτσι μας κάνει να σκεφτόμαστε σε πολλά επίπεδα. Ένα είναι το κομμάτι, η μια οπτική γωνία που βλέπει ο ασθενής το πρόβλημα. Το οποίο φυσικά μπορεί να το βλέπει και μέσα από τη δική του κατάσταση, έτσι. Δηλαδή, διηθίζεται και μέσα από τα δικά του βιώματα. Και σίγουρα μιλάει για τα δικά του βιώματα. Ναι, και τα δικά του, ενώ και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται, αν θέλεις,
την όλη κατάσταση. Να σου πω κάτι, επειδή έχω μιλήσει πολλές φορές με αυτό το παιδί, mm-hmm. έχω μιλήσει μέσω Messenger, ενώ, για το θέμα της επιστολής, εγώ έχω την άποψη, μιλώντας μαζί του, ότι αντιλαμβάνεται ξεκάθαρα ποια είναι αυτά που λένε οι θεράποντες γιατροί του, ο ψυχίατρος του, για παράδειγμα, και ο ψυχολόγος που δεν είναι γιατρός, γιατί βλέπει και ψυχίατρο και ψυχολόγο και μου λέει το εξής. Όταν είμαι στη θεραπεία, γιατί έχει τύχει να μείνει και στη μονάδα για ένα διάστημα, όταν είμαι εκεί, είμαι καλά. Ακολουθώ αυτά που μου λένε ο ψυχολόγος μου, ο ψυχίατρος μου και είμαι καλά. Όταν βγω και πάω σπίτι, τότε οι γύρω μου, γονείς κλπ, κάνουν τους ειδικούς. Και μου λένε, μην κάνεις αυτό που σου είπε ο γιατρός ή μην παίρνεις τα φάρμακα και θα γίνεις φυτό, και παρεμβαίνουν στη θεραπεία του. Και έτσι ήταν μια κραυγή απόγνωσης. Πέστε τον, ακουστεί από την τηλεόραση, όταν το παιδί σας ή το άτομο που βρίσκεται στο άμεσο κοινωνικό και στο άμεσο οικογενειακό και φιλικό σας περιβάλλον, έχει μια διαταραχή, υποφέρει από μια διαταραχή, γιατί μιλούμε ότι κάποιες διαταραχές είναι πιο σοβαρές από άλλες και υποφέρει όντως το άτομο που την έχει, μην παρεμβαίνετε στη θεραπεία του. Συνεργαστείτε με τον ψυχίατρο, συνεργαστείτε με τον ψυχολόγο. Μου λέει, πες τους ότι δεν είσαι ψυχολόγος εσύ. Δεν είσαι ψυχίατρος εσύ. Ήταν έτσι πολύ έντονη, η αγωνία. Και λέει, έχει τόσα χρόνια που πάω και νιώθω ότι το περιβάλλον, παρόλο που οι γονείς μου, όλοι όσοι είναι στο στενό περιβάλλον έχουν πολύ καλές προθέσεις. Mm. Δεν αμφισβητεί τις προθέσεις τους. Δεν λέει ότι είναι κακοί άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά δεν με αφήνουν να κάνω τη θεραπεία. Δηλαδή φέρνουν εμπόδια εκ των έσω στη θεραπεία. Κάτι το οποίο το έχουμε δει πολλές φορές και κλινικά. Δεν είναι. Ναι. Συμβαίνει. Γενικά οι άνθρωποι, οι δικοί μας, του οικογενειακού μας περίγυρου, να κάνουν ό,τι τα ξέρουν όλα πολλές φορές και αυτό να εμποδίζει την όλη πορεία προς τη θεραπεία των οικείων τους. Απλά εγώ ξεκίνησα να λέω ότι έχουμε την οπτική γωνία του ασθενούς, δεν έχουμε δει τον άλλον μελών της οικογένειας, οπότε σίγουρα αν τα είχαμε όλες τις οπτικές γωνίες, αυτό ήταν, και το βγάζουμε ανώνυμα. Ναι. Το ξεκαθαρίζω ότι βγάζουμε ανώνυμα τις επιστολές, γιατί σίγουρα οποιαδήποτε επιστολή γράφεται είναι προκατηλημένη από τον γράφον. Σωστά. Είναι μια υποκειμενική καταγραφή αυτό που βιώνει. Δεν μπορούμε όμως να μην μιλήσουμε γενικώς. Σαν τώρα μου στέλνει μια φίλη μήνυμα στο κινητό και λέει, καλημέρα, δεν είναι επιλογή να έχεις ψυχιατρικό πρόβλημα, όπως και δεν είναι όλα στο μυαλό μας. Δηλαδή, αυτή η κοπέλα τη γνωρίζω πολύ καλά. Δεν είναι πελάτης μου κοπέλα, είναι γνωστή μου. Έχει bipolar disorder. Έχει διπολική διαταραχή και ταλαιπωρείται χρόνια. Και λέει, δεν είναι στο μυαλό μου. Έχω πρόβλημα. Και μιλάμε για μια κοπέλα η οποία είναι τυχερή, γιατί το οικογενειακό της περιβάλλον τη στηρίζει. Δηλαδή, ακούνε αυτά που λέει ο ψυχολόγος της, ο ψυχίατρος της, δεν μπαίνουν εμπόδιο στη θεραπεία της και γι' αυτόν τον λόγο αυτή η γυναίκα μπορεί και έχει και φυσιολογική ζωή και είναι λειτουργική. Mm-hmm. Δεν θα έρθει κανείς από το μέλλον να σου πει, σταμάτα τα φάρμακα σου κάνουν κακό. Και είναι και ευχής έργο το γεγονός ότι αντιλαμβάνεται την κατάστασή της. Γιατί οι περισσότεροι ασθενείς που έχουν ένα νόσημα ψυχολογικής φύσεως δεν αντιλαμβάνονται. Μα και το παιδί που έστειλε την επιστολή το αντιλαμβάνεται. Ναι, και οι δύο αυτοί που φέρνουμε ως παράδειγμα, ναι, το αντιλαμβάνονται. Και που μιλούμε αυτό για ευφύς ανθρώπους. Mm-hmm. Το να έχεις μια ψυχική διαταραχή ή ένα ψυχιατρικό πρόβλημα δεν σημαίνει ότι είσαι βλάκας. Μπορεί να είσαι πολύ ευφύης, που έχεις πολύ ψηλή αντίληψη. Αλλά να έχεις την ατυχία να γεννήθηκες με αυτό το παλιό γονίδιο. Γιατί αυτά τα περισσότερα, τα σοβαρά, είναι γονιδιακά. Είναι γενετικά. Τα φέρνεις μαζί σου, δηλαδή δεν σου τα προκαλεί το περιβάλλον. Το περιβάλλον μπορεί να χρησιμεύσει ως σκανδάλι, ως trigger. Οπότε υπάρχει προδιάθεση και απλά είναι κάποια συμβάντα. Δεν είναι απλή προδιάθεση. Για παράδειγμα, το γονίδιο της διπολικής διαταραχής το φέρνεις μαζί σου και κάποια στιγμή θα το εκδηλώσεις με κάποια αφορμή. Οπωσδήποτε θα εκδηλωθεί. Όχι αιτία, ναι. Και της διπολικής διαταραχής και της ψύχωσης που έχουμε κάνει και με τον Γρηγόρη εκπομπή για τις ψυχώσεις. Δεν θυμάσαι που έλεγε ο Γρηγόρης ότι υπάρχει. Ο Γρηγόρης ο ψυχίατρος μας, ο Γρηγόρης ο Γρηγορίου. Υπάρχει ένα μόνο μέχρι στιγμής τεστ αίματος το οποίο δείχνει γενετική προδιάθεση για ψύχωση.
Και λέει, αν κάποιος κάνει χρήση μαριγουάνας και ανησυχεί η οικογένεια του μην τυχόν και πάθει drug-induced psychosis, δηλαδή ψύχωση που προκαλείται από τα ναρκωτικά, μπορούν να κάνουν αυτή την εξέταση αίματος και αν δείξει ότι υπάρχει αυτή η προέλευση, ότι κόβει τα ναρκωτικά μαχαίρι. Να το πούμε αυτό, θα το πει και ο Γρηγόρης, θα κάνουμε ξανά εκπομπή για τις ναρκωτικές ουσίες. Άνθρωποι που έχουν προδιάθεση, που έχουν γεννηθεί με το γονίδιο για ψύχωση, πρέπει να μένουν μακριά, εντελώς μακριά. Και από τη μαριγουάνα και από άλλες ουσίες ναρκωτικές. Και από το αλκοόλ. Και από το αλκοόλ. Και από το αλκοόλ, ναι. Γιατί όχι, δεν προκαλεί η χρήση ναρκωτικών ουσιών την ψύχωση. Παρόλο που χρησιμοποιείται ο όρος induced, δεν την προκαλεί, τη σπρώχνει να βγει στην επιφάνεια. Mm-hmm. Και όταν έχεις διαγνωστεί με ψύχωση, εάν κόψεις τη χρήση των ναρκωτικών, αν κάνεις αποτοξίνωση και δεν παίρνεις ναρκωτικά και δεν παίρνεις αλκοόλ, ακολουθείς τις οδηγίες του ψυχίατρου σου, παίρνεις τη φαρμακευτική σου αγωγή, βλέπεις συχνά το ψυχίατρο σου για να δίνεις ανατροφοδότηση για σε ποια φάση είσαι, γιατί τα φάρμακα μπορεί να πρέπει να αλλάζουν κατά καιρούς, ή να η δοσολογία ή να τροποποιείται οτιδήποτε. Και αν έχεις και τακτικές συναντήσεις με τον ψυχολόγο σου, μπορείς να φτιάξεις το επίπεδο της ζωής σου. Και να ρυθμίσεις την κατάσταση και να είσαι σε ένα σημείο που να είσαι λειτουργικός. Γιατί το ζητούμενο είναι να είσαι λειτουργικός. Όχι να είσαι περιορισμένος. Όχι, να μπορείς να κάνεις ό,τι κάνει ο καθένας. Να μπορείς να δουλέψεις. Να μπορείς να απολαύσεις ένα χόμπι. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τον, και για αυτόν που πάσχει από, αυτή την, από κάποια ψυχική διαταραχή τέτοιου είδους και για τους οικείους του. Γιατί και οι δύο πλευρές περνάνε από διάφορα στάδια. Και ο ασθενής περνά από τα διάφορα στάδια να το καταλάβει, να περάσει από την άρνηση, να το αποδεχτεί, να συνεργαστεί με τους ειδικούς που κανονικά διεπιστημονική ομάδα θα πρέπει να τον παρακολουθεί. Παρακολουθεί, πάει στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Στο ΜΕΟ που έχει και ψυχολόγο, έχει και ψυχίατρο, έχει και ψυχιατρικό νοσηλευτή, ψυχιατρική νοσηλευτήρια που είναι στην ομάδα. Πολύ ωραία. Αυτό είναι, πρέπει να γίνεται. Και η οικογένεια όμως περνά από διάφορα στάδια μέχρι να αποδεχτεί ότι ένα μέλος της έχει ασθενήσει και αυτό θα είναι χρόνιο και δεν είναι κάτι που θα περάσει. Και μπορεί αυτοί να χρειάζονται. Όμως, αγάπη μου, μπορεί να καλυτερεύσει. Φυσικά δηλαδή μπορεί να καλυτερεύσει, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία είναι μέσα. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι πρόσκαιρο που θα πάει ένα-δύο μήνες. Είναι σοβαρή διαταραχή. Και αυτό εννοώ. Την ονομάζουμε και ψυχιατρική. Φεύγουμε από τον όρο ψυχολογική. Εντάξει, όλες οι διαταραχές όπου είναι στον DSM είναι ψυχιατρικές, αν το πάρεις κυριολεκτικά. Με βάση το DSM, το επίσημο εγχειρίδιο διάγνωσης και στατιστικής ανάλυσης των ψυχιακών διαταραχών, είναι από, από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία που εκδίδεται. Αλλά αυτές τις λέμε ψυχιατρικές με την έννοια ότι χρειάζονται οπωσδήποτε και παρέμβαση ιατρική. Χρειάζονται οπωσδήποτε και ψυχίατρο. Δεν μπορούν μόνο με την ψυχοθεραπεία. Παρόλο που η ψυχοθεραπεία είναι πολύ σημαντική. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη σημασία της ψυχοθεραπείας. Όχι. Είναι η συμβολή και των δύο. Δηλαδή και της φαρμακοθεραπείας, αλλά και της ψυχοθεραπείας που βοηθάει συνήθως σε καλύτερο βαθμό. Δηλαδή δεν μπορεί, εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί ένα από τα δύο από μόνο του να φέρει το αποτέλεσμα που μπορούν να κάνουν ο συνδυασμός αυτών των δύο. Και το άριστο είναι να συνεργάζονται και οι ειδικοί μεταξύ τους. Εντάξει, όταν μιλούμε για τις υπηρεσίες του κράτους, εννοεί ότι θα συνεργαστούν γιατί βρίσκονται και στον ίδιο χώρο, είναι και στο ίδιο τμήμα. Αν όμως πάει κάποιος ιδιώτη, πρέπει να φροντίσει ο ψυχολόγος του να συνεργάζεται με ψυχίατρο και ο ψυχίατρος να συνεργάζεται με ψυχολόγο. Για να υπάρξει η καλύτερη δυνατή προσέγγιση στην επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη ζωή με τη διαταραχή. Ναι, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, οπότε και η οικογένεια θεωρώ ότι πρέπει να δέχεται υποστήριξη από ψυχολόγο για να μπορέσει να περάσει από αυτά τα στάδια πιο ομαλά και να βγει από αυτή την κατάσταση. Οι έρευνες που έχω βρει όσον αφορά τους φροντιστές ή τους αυτούς που περιθάλπουν τέλος πάντων άτομα που έχουν δύσκολες καταστάσεις να έχουν μπροστά τους, είναι ότι ένα 30 με 50% έχουν μια καταθλιπτική διάθεση. Mm-hmm. Για να μην πω, δεν μιλάει για διάγνωση, αλλά μιλάει για μια διάθεση καταθλιπτική, ένα 30 με 50%. Και αυτό που έχω δει είναι ότι έχουμε εντελώς, τουλάχιστον στην Κύπρο δεν έχω βρει, κάποιο σύλλογο ή σύνδεσμο που να μαζεύει τις οικογένειες
οι οποίες έχουν μέλη που έχουν κάποια ψυχική πάθηση και να τις ψυχοεκπαιδεύει, να κάνουν μια ομάδα αυτοβοήθειας, να υπάρχει κάποιος τέλος πάντων να μπορούν να απευθυνθούν οι άνθρωποι, να μάθουν, να πληροφορηθούν για τις ασθένειες του παιδιού τους ή του άλλου μέλους της οικογένειάς τους ή κάποιος ξενώνας φιλοξενίας ψυχικά απασχόντων, γιατί ένα πολύ μεγάλο άγχος των οικογενειών είναι και το θέμα του τι θα γίνει όταν εμείς θα φύγουμε. Είναι και το θέμα της δεύτερης επιστολής που θα διαβάσουμε σε λίγο. Γράφει τώρα μια φίλη. Καλημέρα σας. Όσο ήμουν με τον πρώην άνδρα μου, έπινα χάπια αντικαταθλιπτικά, γιατί αυτός είχε μανιοκατάθλιψη και εγώ κατάθλιψη. Εδώ και 7 χρόνια μετά το χωρισμό μας δεν ξανά ήπια χάπια. Τώρα έφτασα στο σημείο να πίνω, γιατί οι συνθήκες της ζωής μου είναι πάρα πολύ δύσκολες και περιγράφει τη δυσκολία των συνθήκων της ζωής της. Εάν δεν έπινα τα χάπια της κατάθλιψης, που όλοι μου λένε να τα κόψω, θα είχα τρελαθεί λόγω του ότι είναι τόσο δύσκολη ζωή. Δεν θα αποφύλει αυτά που γράφεις για τη ζωή σου, για να μην σε φωτογραφίσω. Μια μαρτυρία από μια γυναίκα η οποία λέει ότι αν δεν έπαιρνα τώρα τα αντικαταθλιπτικά και είναι δύσκολες οι συνθήκες ζωής που περιγράφεις στο μήνυμά της, δεν θα ήμουν καλά. Δηλαδή πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και δεν μιλάμε μόνο για γονείς και δεν μιλάμε μόνο για οικογένεια. Μιλάμε για φίλους, μιλάμε για θείες, θείους, ξαδέρφια, παππούδες, γιαγιάδες. Ού, είσαι μια χαρά παιδί, γιατί να πίνεις χαπιά, κόψε τα. Μα γιατί να πίνεις στο ψυχολόγο, ενούλα της ιδέα σου. Ναι, έχει έτσι ανευθυνότητα όλο αυτό να πεις έτσι πράγμα στον ασθενή. Τεράστια ανευθυνότητα. Είναι παντελής άγνοια για το τι έχει το παιδί σου, η άρνηση. Δεν είναι μόνο γονείς που το κάνουν αγάπη, μπορεί να το κάνει μια θεία. Εντάξει, μπορεί να το κάνει ένα θείος, μια πρόσωπο. Μιλούμε για οικογένεια, έτσι. Ναι, αλλά δεν μιλάμε μόνο γιατί το παιδί στην επιστολή αυτός που έστειλε λέει ότι έχουν πάει και οι γονείς του. Ναι. Αλλά λέει όση ώρα τα άκουγα. Ναι, δηλαδή. Μετά επιστρέφοντας στο σπίτι, πάλι κοιτάξτε, έχουμε γεννήσει εμείς τα παιδιά μας ή έχουμε αποκτήσει εμείς τα παιδιά μας με τη θέλησή μας. Αλλά δεν είμαστε ψυχολόγοι. Ακόμη και εμείς που είμαστε ψυχολόγοι, να το πω και αυτό, ακόμη και οι γονείς που είναι ψυχολόγοι, όταν το παιδί τους έχει κάποια ψυχολογική, ψυχιατρική δυσκολία, απευθυνόμαστε σε ειδικό. Γιατί ως γονιός δεν μπορείς να είσαι και ο ψυχολόγος του παιδιού σου και ο ψυχίατρος του παιδιού σου και ο δάσκαλος του παιδιού σου. Ο ρόλος μας είναι του γονιού. Να μείνουμε σε αυτό το ρόλο. Γιατί πολλοί μπορεί και από αίσθηση ευθύνης ο γονιός να λέει μα να μην παρέχω στο παιδί μου ό,τι καλύτερο μπορώ. Άρα ας γίνω και ψυχολόγος για το παιδί μου. Όχι, δεν μπορείς να γίνεις ψυχολόγος για το παιδί σου. Το μόνο που μπορείς να προκαλέσεις το παιδί σου αν πας να του κάνεις το ψυχολόγο είναι ζημιά. Να ρωτήσω κάτι έτσι λίγο να το αντιστρέψω. Ας πούμε ότι πάσχω από μια ψυχική διαταραχή και λέω στην μάνα μου, μάνα, ξέρεις... Η μάνα του. Ρίχνω και τη δέκλα, έχεις μάνα. Έχεις μπει στο ρόλο, ναι. Έκοψα τα χάπια. Τι θα πρέπει να κάνεις εσύ εκείνη την ώρα. Μου, έκοψες τα από μόνος σου. Mm-hmm. Γιατί τα έκοψες. Μου προκαλούσαν ενόχληση, δεν ξέρω, δεν τα βαρέθηκα. Άμα σου προκαλούν ενόχληση, να πάμε στο ψυχίατρο σου μαζί να το συζητήσουμε, να πει στο ψυχίατρο σου τι είδους ενόχληση σου προκαλούσα, να σου πει ο γιατρός τι πρέπει να κάνεις. Γιατί αν κόψεις απότομα τα χάπια σου ή αν κόψεις από μόνος σου τα χάπια σου, μπορεί να έχεις πάρα πολύ σοβαρές παρενέργειες. Έλα να πάμε μαζί στο γιατρό. Οπότε ακριβώς αυτή είναι η στάση του γονιού στο άκουσμα, ναι. Κάτι τέτοιο. Και για τις άλλες ασθένειες, όχι μόνο για τις ψυχιατρικές διαταραχές, όχι μόνο όχι μόνο για τα θέματα που πάνε στο ψυχίατρο και παίρνουν ψυχοφαρμακοθεραπεία, αλλά και για ένα κρυολόγημα. Mm-hmm. Και για μια ασθένεια σωματική. Θυμάσαι τότε που ήσουν εσύ άρρωστος ότι πήρα εγώ. Που παίρνω τον πιτρικό σου ρόλο τη γιατρό σου και σε κατέδωσα. Και σου τη είπα, τον κατέδωσα. Του έχεις δώσει άδεια ασθενής, του είπες να ξαπλώσει, να ξεκουραστεί και ήρθε δουλειά. Καταλάβες. Δεν ήρθα εγώ να σου πω, νομίζω εγώ ότι πρέπει να πας σπίτι σου. Έπιασε γιατρός σου, ο ασθενής σου δεν κάνει αυτά που του είπες. Σημάζεψέ το. Με αυτή την έννοια, καλύτερα οι γονείς να παίρνουν τηλέφωνο ή να συνεργάζονται με τον ψυχίατρο και τον ψυχολόγο του παιδιού τους, με αυτή την έννοια, όχι με την έννοια θα έρθω εγώ να σας πω τι να κάνετε. Mm-hmm. Θα έρθω κύριε ψυχίατρε να σου πω τι να κάνεις με το παιδί μου ή έρθω κύριε ψυχολόγε να σου πω τι να κάνεις με το παιδί μου, αλλά γιατρέ, το παιδί έχει σταματήσει τα χάπια του και ανησυχώ. Τι να κάνουμε. Ή με τον ψυχολόγο, το παιδί... ή ο σύζυγος ή η σύζυγος, το άτομο αυτό μέσα στη, ή ο αδερφός ή η αδερφή, βλέπω ότι ακυρώνει τα ραντεβού του.
ότι δεν έρχεται να κάνει τακτικά την ψυχοθεραπεία του που είναι μια φορά τη βδομάδα, για παράδειγμα. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτό το άτομο από το γενικό μας περιβάλλον να πάει στον ειδικό να κάνει θεραπεία, όχι να το κάνουμε εμείς. Ρε, καταλαβαίνεις. Κατανοητό, ναι. Και ο ίδιος να είσαι ειδικός, πάλι δεν μπορείς να κάνεις θεραπεία στο άτομο με το οποίο είσαι συνδεδεμένος, είτε συγγενικά, είτε φιλικά, είτε ερωτικά. Δεν γίνεται. Ωραία. Ας πούμε ότι έχω ένα φίλο και παρατηρώ κάποια συμπτώματα. Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση? Θέλω να σου πω, τον παροτρύνω να ζητήσει βοήθεια? Δεν πιάνω το χέρι και του λέω πάμε στο γιατρό. Και τα δύο, και τα δύο για μένα. Και τα δύο. Κοίταξε να δεις. Οι περισσότεροι οι οποίοι έρχονται επειδή τους πιάνεις από το χέρι, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα συνεργαστούν με τον ειδικό. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε, όταν έκανα την εκπαίδευση στη συστημική θεραπεία, λέγαμε ότι υπάρχουν τρία είδη πελατών. Ο πρώτος πελάτης είναι αυτός που έρχεται από μόνος του, γιατί mm-hmm. αναγνωρίζει ότι έχει κάποιο πρόβλημα και θέλει να το δει. Ο άλλος είναι αυτός που έρχεται από περιέργεια, για να δει τι είναι αυτό το πράγμα που όλοι πάνε και είναι της μόδας, ας πούμε, ή το άκουσα στην τηλεόραση, για να δω τι είναι αυτό. Και ο τρίτος είναι αυτός που τον παίρνουν από το χέρι και τον παίρνουν οι άλλοι με το ζόρι, γιατί θεωρούν οι άλλοι ότι έχει πρόβλημα και αυτός νομίζει ότι είναι μια χαρά και ότι έρχεται για να πει στον ειδικό ότι οι άλλοι, τι μου κάνουν οι άλλοι, ας πούμε. Η τρίτη περίπτωση είναι τις περιπτώσεις που δύσκολα μπορείς να δεις αποτέλεσμα, ακριβώς γιατί υπάρχει άρνηση του πελάτη να συνεργαστεί. Ναι, όμως υπάρχουν πελάτες οι οποίοι μετά που επιδέξει ο χειρισμό του ψυχολόγου τους, του ψυχοθεραπευτή τους, ο οποίος καταφέρνει να δημιουργήσει therapeutic rapport, που λέμε στα αγγλικά συνεργασία θεραπευτική, θεραπευτική εμπιστοσύνη, συνεργάζονται μια χαρά. Ναι, υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν. Δηλαδή να μην τα λέμε. Μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν έχω σκοπό να δώσω. Απλά λέω και αυτό, ότι είναι μια δυσκολία αυτή. Ναι, δεν είναι όμως, εύκολο. Στην περίπτωση όμως που η οικογένεια παίρνει τον άνθρωπο, ο οποίος θεωρεί ότι έχει πρόβλημα, mm-hmm. και τον στέλνει στον ψυχίατρο ή στον ψυχολόγο με τα λόγια «Είσαι τρελός, πρέπει να πας να Γιάννης». Mm-hmm. Δεν δημιουργείται μια εσωτερική αντίσταση σε αυτόν τον άνθρωπο να θέλει να τους αποδείξει ότι αυτή είναι η τρελή και εγώ δεν είμαι τρελός, έτσι να μην συνεργάζεται για τη θεραπεία του, επειδή ακριβώς του έχουν προκαλέσει αρνητικά κίνητρα για τη θεραπεία. Ναι, και φυσικά. Εκεί δεν χρειάζεται μια συστημική παρέμβαση στην mm-hmm. οικογένεια. Ναι, φυσικά. Φυσικά. Αυτό έχεις ένα μεγάλο δίκιο σε αυτό. Όμως υπάρχουν. Εσύ δεν έχεις συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται πεισματικά, όντως? Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η μερίδα των. Ανθρώπους οι οποίοι να έχουν σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή, όπως διπολική διαταραχή ή μια ψύχωση. Δεν έχω συναντήσει, γιατί είναι τόσο έντονα τα συμπτώματα της διαταραχής τους, τα ταλαιπωρούν τόσο πολύ που θέλουν και οι ίδιοι να πάρουν βοήθεια. Ανθρώπους οι οποίοι ίσως, εάν καθόντουσαν να τους διαγνώσει ο ειδικός, στην περίπτωση αυτή είναι ο κλινικός ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος, τους διαγνώσει, θα τους έβγαζε με μια διαταραχή προσωπικότητας, ναι. Αλλά μιλάμε τώρα για διπολική κατάθλιψη ή αλλιώς μανιοκατάθλιψη, διπολική διαταραχή, μιλάμε για διαφόρων ειδών ψυχώσεις ή drug-induced psychosis, η ψύχωση η οποία βγαίνει στην επιφάνεια λόγω των ναρκωτικών, της χρήσης ναρκωτικών, και ξανά λέμε δεν ήταν ναρκωτικά που φταίνουν για την ψύχωση, υπήρχε το γονίδιο από πριν και τα ναρκωτικά το έχουν βοηθήσει να βγει ίσως πιο νωρίς στην επιφάνεια. Είναι τόσο ταλαιπωρητικά τα συμπτώματα για τον άνθρωπο που δεν μπορεί να μην το παραδεχθεί και έρχονται μηνύματα συνέχεια. Mm-hmm. Λέει μια φίλη. Διπολή δικό μου άτομο διαγνώστηκε με οξία σχιζοφρένεια. Νοσηλεύτηκε στο Ίδρυμα της Αθαλάσσας. Η ερώτηση μου είναι τι διαφορά έχει οξία σχιζοφρένεια με τη σχιζοφρένεια. Θες να απαντήσεις εσύ σε αυτό? Εγώ θεωρώ ότι τέτοιου είδους ερώτηση είναι καλό να απαντούν. Ναι, αυτό θα έλεγα. Ο ψυχίατρος. Για τον διπολή δικό σου άτομο, το οποίο γράφεις ότι έχει διαγνωστεί με αυτή τη διάγνωση, καλύτερα να ρωτήσεις τους ειδικούς που έχουν κάνει τη διάγνωση. Mm. Εντάξει, γιατί μπορεί και να μην σου έχει μεταφερθεί εσένα η διάγνωση ακριβώς όπως είναι, ή εμείς δεν μπορούμε να σου πούμε από εδώ. Σίγουρα όμως θα βοηθήσει πάρα πολύ αν μαζί με το πολύ δικό σας άτομο, η οικογένεια, όλη η κοινότητα, η μονάδα, η κοινωνική μονάδα στην οποία ανήκει, έχετε συνάντηση με τους θεράποντες ιατρούς, τους ψυχολόγους, τους ψυχιατρικούς νοσηλευτές, για να μάθετε τι είναι αυτό, να εκπαιδευτείτε, να ψυχοεκπαιδευτείτε. Ψυχοεκπαίδευση, ναι. Ψυχοεκπαίδευση. Τι είναι αυτό και η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη. Τι έχει το παιδί μου, τι έχει ο αδερφός μου, τι έχει η γυναίκα μου.
Και έχουμε στις σημειώσεις που έχουμε κάνει την προετοιμασία για την εκπομπή δύο οδηγούς ψυχοεκπαιδευτικούς, τους οποίους μπορούμε να βάλουμε μετά νομίζω στη σελίδα για να τις έχουν και είναι ελεύθερη πρόσβαση, μπορεί να τις έχει οποιοδήποτε. Θα τις βάλουμε μετά. Τις βάλουμε μετά. Είναι δύο, α, τους έχω βάλει στην ιστοσελίδα μου, αν είναι αυτό είναι, ναι. Θα τα κάνω μετά share. Είναι δύο οδηγοί που έχει βρει η Αριστονίκη στο διαδίκτυο Ελεύθερος, οι οποίοι είναι από ένα πρόγραμμα που είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Κυβέρνηση. Και το άλλο είναι... Ένα πρόγραμμα, ένας οδηγός που έχουν βγάλει η γνωστικοσυμπεριφοριστική εκατεύθυνση. Το ένα είναι οδηγός για συγγενικά άτομα ανθρώπου με διπολική διαταραχή και το άλλο είναι οδηγός για... Γενικά για τις ψυχικές παθήσεις. Ωραία. Θα τα ποστάρω στη συνέχεια στη σελίδα μας για να τα... Είναι το link για να μπεις, να τα κατεβάσεις. Έρχεται ένα άλλο μήνυμα που λέει κάτι πολύ σημαντικό. Αυτές οι ασθένειες, οι διαταραχές θα λέγαμε εμείς, είναι πολύ ακριβές αν δεν έχεις τα λεφτά και δεν θες να πας στο δημόσιο. Χάπια, ψυχίατροι, ψυχολόγοι δεν τα καλύπτουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Είναι χρόνιες. Και αυτός είναι ένας παράγων. Δηλαδή, για να κάνεις σωστή ολιστική αντιμετώπιση στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή μιλάμε για πόσα λεφτά. Τα φάρμακα μόνο, που μπορεί να είναι πάνω από 100 ευρώ το μήνα. Μπορεί να είναι και 150 ευρώ το μήνα. Ναι, ειδικά τα καινούργια φάρμακα για τις ψυχώσεις είναι πάρα πολύ ακριβά. Όντως πάρα πολύ ακριβά. Ναι. Συν οι επισκέψεις λοιπόν στο ψυχίατρο. Είναι και οι επισκέψεις στο ψυχίατρο, οι οποίες πρέπει να είναι τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Σε κάποιες περιπτώσεις ο ψυχίατρος λέει και δύο φορές το μήνα. Και είναι οι επισκέψεις στο ψυχολόγο που είναι τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα. Δηλαδή να βάλεις όλα αυτά μαζί. Βγαίνει ένα πακετάκι τουλάχιστον 500-600 ευρώ το μήνα. Μιλάμε για πολλά χρήματα. Και γι' αυτό ο κόσμος που έχει σοβαρές ψυχικές διαταραχές αναγκαστικά πάει στο δημόσιο. Και γι' αυτό είναι καλή ιδέα να στηρίξουμε όλοι μας με όποιο τρόπο μπορούμε τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις δημόσιες, στις οποίες υπάρχουν εξαιρετικοί ψυχίατροι, εξαιρετικοί ψυχολόγοι, πάρα πολύ καλοί ψυχιατρικοί νοσηλευτές. Έχω γνωρίσει εξαιρετικούς ψυχιατρικούς νοσηλευτές, οι οποίοι είναι μισοί ψυχολόγοι στην εκπαίδευση και στην προσέγγιση. Και καλά κάνουμε να μην σνομπάρουμε τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας του κράτους, γιατί δίνουν πολύ σημαντική βοήθεια και στα άτομα και στις οικογένειες, φτάνει να τους προσεγγίσουν και να ζητήσουν τη βοήθειά τους. Και ας σκεφτείς ότι καλύπτονται τα φάρμακα. Μιλάμε για πάρα πολύ ποσό. Πολύ σοβαρά έξοδα. Μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια ψυχική διαταραχή να είναι λήπτης δημοσίου βοηθήματος. Να παίρνει ε. Να παίρνει πόσα είναι, 453 ευρώ το μήνα. Πώς μπορεί. Είναι περισσότερα από τα λεφτά που παίρνει για να ζήσει τα έξοδα για τις θεραπείες. Είναι και λίγο μια. Είναι και λίγο elite φάση. Δηλαδή, αν κάποιος έχει χρήματα, μπορεί να το διαχειριστεί πιο εύκολα, πιο καλά. Και αυτό αφορά τον ασθενή. Δεν έχω υπόψη μου αν γίνονται οικογενειακές συναντήσεις με κρατικές, με τα μέλη της μιας οικογένειας, ας πούμε, που αν μπορεί να ζητήσουν, έχει. Αν το ζητήσουν, πιστεύω ότι θα γίνει. Δηλαδή, αν ζητήσει η οικογένεια να δουν το ψυχίατρο μαζί, να δουν τη διεπιστημονική ομάδα, δεν το γνωρίζω αυτό. Αν μας ακούει κάποιος από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, μπορεί να μας πάρει ένα τηλέφωνο να μας πει τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ή και ομάδες αυτοβοήθειας για άτομα, γενικά για την ευρύτερη οικογένεια που έχουν ένα άτομο, όποιο και να είναι αυτό, όποιο ρόλο και να επιτελεί. Αλλά και ατομικές συναντήσεις, ας πούμε, με ανθρώπους που είναι μέσα στην οικογένεια και είναι το ρόλο του φροντιστή. Γιατί και ο φροντιστής έχει έναν πολύ επιβαρημένο ρόλο να επιτελέσει. Και θέλει και αυτός υποστήριξη. Θέλει και αυτός να μάθει τι είναι αυτό που έχει το άτομο της οικογένειάς του για να μπορέσει να το βοηθήσει. Να βγάλει και αυτός τα δικά του, το θυμό του, την ενοχή του, την ντροπή του. Χρειάζεται και ο φροντιστής ενός ατόμου με σοβαρή ψυχική ή ψυχιατρική διαταραχή, χρειάζεται και αυτός ψυχολογική στήριξη, αν μη τι άλλο. Είδες, η κοπέλα λέει, είχε ο άνδρας της μανιοκατάθλιψη και κατέληξε η ίδια να έχει κατάθλιψη. Σίγουρα δεν πρέπει να ξεχάσει ο φροντιστής να φροντίζει ο ίδιος τον εαυτό αυτό του, γιατί αυτό είναι το συμβαίνει. Ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το να ο φροντιστής ο οποίος έχει αυτό το δύσκολο έργο να είναι ο ίδιος καλά. Εντάξει. Για να είναι ο ίδιος καλά πρέπει να έχει χρόνο και για τον εαυτό του, πρέπει να μην πληγεί η δική του ζωή ως ένα μεγάλο βαθμό από αυτή τη δυσκολία στην οικογένεια και από εκεί και πέρα θα πρέπει και ο ίδιος να επεξεργάζεται όλα αυτά τα συναισθήματα και όλες αυτές τις φάσεις που θα περάσει για να αποδεχτεί τελικά αυτό που έχει το μέλος της οικογένειάς του με έναν ειδικό.
Δεν μπορώ να το δω διαφορετικά. Έχω δει ότι υπάρχουν δύο συγκεκριμένες κλίμακες, mm-hmm. οι οποίες βοηθούν πάρα πολύ. Είναι η κλίμακα εκφραζόμενου συναισθήματος. Δηλαδή είναι η κλίμακα που βλέπει ένας ειδικός τι συναίσθημα έχει ο περιθάλπων, ο φροντιστής για το ψυχικά πάσχοντα, mm-hmm. και γενικά για την ψυχική ασθένεια. Δηλαδή τι συναισθήματα βγάζει ο ίδιος από αυτό για να μπορέσει να καταλάβει ποια είναι η στάση του απέναντι σε αυτόν που έχει τέλος πάντων αυτό το πρόβλημα. Και υπάρχει και η κλίμακα, η SCL 90, η οποία είναι για συγγενείς πασχόντων, για να δούμε αν υπάρχουν στους ίδιους κάποιο είδους ψυχοπαθολογίας που μπορεί να συνδράμει το ένα με το άλλο και οι δυο τους, η ευρύτερη οικογένεια, να μην μπορεί να παράσχει βοήθεια στο μέλος που νοσεί. Να πούμε ότι όταν μια οικογένεια, που δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορεί να είναι το παιδί, μπορεί να είναι ο σύζυγος, μπορεί να είναι η σύζυγος, μπορεί να είναι μια θεία, ένας θείος, οποιοσδήποτε, έχει αυτή την διάγνωση στα χέρια της, περνάει από πάρα πολλά στάδια μέχρι να την αποδεχτεί, αν την αποδεχτεί, και από εκεί και πέρα αλλάζει, μετατρέπεται η οικογενειακή δομή. Δηλαδή υπάρχει, κάποιοι παίρνουν το ρόλο κάποιου άλλου προκειμένου να μπορέσει η οικογένεια να αντιληφθεί το τι γίνεται μέσα της. Και από ανοιχτό σύστημα, δηλαδή από ένα σύστημα που μιλάει ο ένας με τον άλλον, μπορεί να γίνει ένα κλειστό σύστημα. Γιατί μπορεί να ντρέπονται, ας πούμε. Μπορεί να μην θέλουν να το μάθουν οι άλλοι. Σωστά. Μπορεί να κρύβονται. Μπορεί να έχουν δικά τους θέματα επεξεργασίας των όποιων πληροφοριών μπορεί να δίνονται για τον άνθρωπο που έχει το πρόβλημα. Άρα, να μελετούμε, να βλέπουμε και αυτό, ότι παράλληλα με αυτόν που έχει το δικό του πρόβλημα και πάρα πολύ ορθά λέει ότι μη με ανακατεύεστε στο τι θα κάνω εγώ με την θεραπεία, αφήστε μου, αφήστε με να κάνω αυτό που πρέπει, αυτό που οι ειδικοί μου λένε τι πρέπει να κάνω και νιώθω καλά που το κάνω, mm-hmm. και η οικογένεια περνά από ένα δικό της μαρτύριο, αν θέλεις, το οποίο και το κάθε μέλος ξεχωριστά θα πρέπει να ζητήσει βοήθεια για να μπορέσει να το ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει ότι είναι μόνο ο πάσχων, είναι και οι υπόλοιποι που πάσχουν, γιατί η διάγνωση αφορά όλους. Να σε ρωτήσω κάτι, μια απορία. Ναι. Λέμε ότι οι φροντιστές ή το στενό οικογενειακό περιβάλλον χρειάζονται και αυτή βοήθεια και ενημέρωση κλπ. Και ίσως και εκπαίδευση. Ίσως από εκπαιδευτικά κέντρα, ίσως από κάποιους ψυχολόγους κλπ. Ίσως ακουστεί αφελής η ερώτησή μου, αλλά ήθελα να ρωτήσω, το να απευθυνθούν στο γιατρό του ασθενούς θα ήταν καλό για να ζητήσουν βοήθεια, να με καταλαβαίνεις τι εννοώ. Εννοείς ενημέρωση. Η ενημέρωση, ναι, να έρθει από τον άμεσα εμπλεκόμενο ψυχίατρο ή ψυχολόγο. Φυσικά, εκεί πέρα πρέπει να, δηλαδή ο ίδιος ο ψυχίατρος ή ο ψυχολόγος ή η όλη η διεπιστημονική ομάδα θεωρώ ότι είναι καλό να ενημερώνει την οικογένεια που έχει, αν θέλεις, το ρόλο του περιθάλπων. Mm-hmm. Γιατί από τη στιγμή που χρειάζεται βοήθεια ο οποιοσδήποτε, γιατί δεν εργάζεται, γιατί τέλος πάντων θέλει οικονομική στήριξη ή οτιδήποτε, η οικογένεια θα πρέπει να ενημερώνεται και να ψυχοεκπαιδεύεται για αυτό που έχει το μέλος της και να επεξεργάζεται και τα δικά της συναισθήματα, ούτως ώστε να μπορέσει όλη αυτή η κατάσταση να λειτουργήσει. Αλλιώς πώς θα λειτουργήσει. Αυτές οι επισκέψεις θα μπορούσαν να είναι και ομαδικές, δηλαδή η οικογένεια μαζί με τον ασθενή. Φυσικά μπορεί να κάνουν οικογενειακή θεραπεία. Γίνεται και αυτό. Γίνει οικογενειακή θεραπεία μέσω του μονόδρομου καθρέφτη, όπου είναι ο θεραπευτής μαζί με την οικογένεια και πίσω από τον καθρέφτη είναι ολόκληρη η διεπιστημονική ομάδα, όπου μπορεί να δίνει και οδηγίες στο θεραπευτή μέσα από. Και είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλή τεχνική και πάρα πολύ καλή μέθοδος για να βοηθηθούν οι οικογένειες. Επιβάλλεται για μένα. Δηλαδή θεωρώ ότι αν πάρουμε μόνο τον ασθενή, είναι μονομερές το βοήθημα που θα δώσουμε και η θεραπεία. Ναι. Δεν είναι, δεν μπορεί να είναι μόνο ο ασθενής. Πρέπει να είναι όλη η οικογένεια. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις. Συμφωνώ ότι αν δεν μπει όλο το σύστημα το οικογενειακό σε θεραπεία, αναπόφευκτα θα δημιουργούνται εμπόδια στη θεραπεία. Και υπάρχει και η συστημική προσέγγιση, στην οποία έχεις εκπαιδευτεί και εσύ, που σημαίνει ακριβώς αυτό. Ναι, παίρνουμε ναι. όλο το σύστημα και βλέπουμε τη λειτουργικότητα όλου του συστήματος, πώς μπορούμε να τη βοηθήσουμε. Και αν μέσα στο σύστημα υπάρχει ένα άτομο το οποίο λόγω γονιδίων έχει βγάλει προς τα έξω κάτι, mm-hmm.
Δεν το τιμωρούμε αυτό το πρόσωπο και δεν το αιτιούμαστε για το πρόβλημα όλης της οικογένειας, αλλά το βλέπουμε ολιστικά. Διαβάζω εδώ στη σελίδα που βάλαμε χθες το τρέιλερ. Λέει μια συνάδελφος από την Αθήνα, λέει εξαιρετικό θέμα, διότι δυστυχώς στην Ελλάδα του 2018 ισχύει ακόμα η ετικετοποίηση του στίγματος, φαντάζομαι και στην Κύπρο. Το στίγμα, δηλαδή, είναι μην ακουστεί πως το παιδί μας, ο σύζυγός μας, εμείς, ο αδερφός μας, η αδερφή μας, έχουν ψυχιατρικό πρόβλημα, είναι ψυχιατρική ασθένεια, είναι στιγματίζονται. Μια άλλη κυρία, δεν γνωρίζω ποια είναι η ιδιότητα, της γράφει κάποια πράγματα, δεν θα τα διαβάσω και θα τα σχολιάσουμε. Λέει, η ψυχοσύνθεση, δεν ξέρω αν είναι ψυχολόγος, δεν γνωρίζω, προσπάθησα να μπω στο προφίλ της, αλλά δεν μπορώ μέσα από τη σελίδα. Λέει, για να δω τις πληροφορίες και την ιδιότητά της. Η ψυχοσύνθεση ενός παιδιού διαμορφώνεται μέχρι τα 6 του. Συμφωνείς με αυτό? Όχι απαραίτητα. Δεν υπάρχει τέτοια θεωρία που να το στηρίζει. Παλιότερα υπήρχαν κάποιες παιδαγωγικές θεωρίες, όχι ψυχολογικές. Μέχρι τα 5, παλιότερα. Και αν οι γονείς του ή ο ένας γονιός είναι τοξικός, τοξική και νάρκισσος και δεν μπορεί να δείξει στοργή, τρυφερότητα και να δώσει στο παιδί το αίσθημα ασφάλειας και να το μάθει να δείχνει συμπόνια, να αγαπά και να σέβεται άλλους, είναι η άποψη της τηλεθεάτριας. Το παιδί πολύ πιθανό να μεγαλώσει με απάθεια και να εκδηλώσει διαταραγμένη προσωπικότητα, γιατί έτσι τον έμαθα. Εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη. Διαφωνώ ότι είναι μαθημένη συμπεριφορά. Δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι. Ναι. Υπάρχει μια θεώρηση που μιλάει για το ότι το τι χαρακτήρα θα έχει το παιδί μπορεί να διαμορφωθεί, δείχνει μας τα σημάδια του μέχρι τα 6 του. Αλλά αυτό δεν είναι, πώς να το πω, ισχύει για όλα τα παιδιά. Είναι μια θεώρηση αυτή. Και επίσης η θεωρία ότι το παιδί εμφανίζει κάποιες διαταραχές επειδή του φέρθηκα με τον Α, Β, Γ τρόπο. Αυτά είναι παλιότερα. Παλιότερες απόψεις. Πολύ παλιότερες απόψεις. Γνωρίζουμε τα γονίδια παίζουν ουσιαστικότατο ρόλο. Ουσιαστικότατο ρόλο για την εκδήλωση μιας διαταραχής. Σίγουρα όμως το περιβάλλον παίζει πάρα πολύ ρόλο για το πώς, για την πορεία της θεραπείας και της ενσωμάτωσης της διαταραχής στη ζωή της οικογένειας. Λέει, άλλα παιδιά μένουν στο περιθώριο μεγαλώντας παραμελημένα ή και εγκαταλειμμένα από τον ένα γονιό και εκδηλώνουν γι' αυτό όταν μεγαλώσουν κάποιο stress-related trauma. Το stress-related trauma, δηλαδή το τραύμα που έχει σχέση με την ψυχική κακοποίηση, είναι εντελώς άλλο πράγμα από τη διάγνωση διπολικής διαταραχής. Να πω λίγο κάτι. Νομίζω ότι αυτό το θέμα εμπίπτει περισσότερο στη θεματική πώς ένας γονιός ψυχικά πάσχων μπορεί να μεγαλώσει σωστά ένα παιδί. Σωστό. Είναι άλλο θέμα. Είναι άλλο θέμα, είναι άλλο θέμα από αυτό. Λέει, καλό θα ήταν να δίδασκα στα σχολεία βασικές και απλές πτυχές της ψυχολογίας, ώστε να μεγαλώνουν τα παιδιά με γνώσεις οι γονείς και να αναγνωρίζουν κάποιες συμπεριφορές που δεν πρέπει να μιμούνται. Σε αυτό το τελευταίο συμφωνώ μαζί σου, ότι η ψυχολογία είναι καλό να γίνει ένα μάθημα ευραίος, που να διδάσκεται ευραίος, δηλαδή σε όλους τους μαθητές. Γιατί αυτή τη στιγμή η ψυχολογία είναι ένα μάθημα επιλογής που δίνεται στο λύκειο, σε αυτούς που ακολουθούν τον κλασικό κλάδο σπουδών. Δεν διδάσκεται στο λύκειο. Και νομίζω ένα χρόνο είναι. Ένα ή δύο. Όμως, φίλοι, οι απόψεις σου αυτές που εκφράζεις εδώ είναι εν μέρη ορθές. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι πέραν από το τραυματικό... Μπορεί να είναι και απόσπασμα από κάποιο βιβλίο, έτσι όπως είναι διατυπωμένο, μπορεί και να είναι και απόσπασμα από κάποιο... Όχι, νομίζω το έχει γράψει μόνη της. Το έχει γράψει μόνη της, ναι. Παλιότερα και ιδιαίτερα οι παιδαγωγικές θεωρίες, αυτές που διδάσκονταν οι εκπαιδευτικοί, που διδάσκοντας στο πανεπιστήμιο, σε σπουδάζαν παιδαγωγικές επιστήμες κλπ, εστίαζαν ιδιαιτέρως στους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Σήμερα, με την πρόοδο και την εξέλιξη της ιατρικής, της γενετικής και της επιστήμης, η ψυχολογία πλέον αναγνωρίζει τον πολύ σημαντικό παράγοντα, το γονιδιακό, το γενετικό. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι θα συμπεριφερόμαστε στα παιδιά μας απρόσεχτα. Δεν θα τους δίνουμε αγάπη, στοργή. Δεν θα τους μεγαλώνουμε με ευθύνη και σε ένα υγιές ψυχικά περιβάλλον, γιατί είναι τα γονίδια που παίζουν ρόλο για οτιδήποτε. Όχι, όχι. Αλλά αυτό το λέω και να ακούσουν, θέλω να ακούσουν οι γονείς ανθρώπων οι οποίοι έχουν διαγνωστεί με σοβαρές ψυχικές διαταραχές, ότι όσο για αγάπη και να δείξετε στα παιδιά σας, όση καλοσύνη και να δείξετε, αν το φέρνει το ευλογημένο το γονίδιο μαζί του, το παιδί θα το εκδηλώσει. Δηλαδή δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γενετικό παράγοντα, γιατί κάνουμε γονείς και οικείους ανθρώπων με ψυχικές διαταραχές να νιώθουν μια ενοχή που δεν τους ανήκει. Είναι ρώσικη ρουλέτα τα παλιογονίδια.
την ώρα της σύλληψης ενός παιδιού, δεν ξέρεις τι συνδυασμός θα γίνει που μπορεί να προκαλέσει από μπλε μάτια μέχρι γονίδιο για την πολική διαταραχή. Και δεν φταίει ούτε οι βιολογικοί γονείς, ούτε το παιδί φταίει για το, την επιλογή που τυχαία έχει γίνει κατά την ώρα της σύλληψης του ποια γονίδια θα συνδυαστούμε πια. Δηλαδή αυτό το κομμάτι να το συνειδητοποιήσουμε, ότι για παράδειγμα δεν φταίμε αν είμαστε κοντοί. Είναι πώς συνδυάστηκε το DNA. Είναι καλό πάντως να κάνετε μια εκπομπή με ένα γενετιστή. Πρέπει, ναι, είναι καλή ιδέα αυτή. Ναι, πολύ, πάρα πολύ καλή ιδέα. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στη διαφώτιση. Μας βοηθήσει να βάλουμε κάποια πράγματα σε προοπτική. Γιατί όταν ψυχολογικοποιούμε όλες τις καταστάσεις, τότε φτάνουμε στο σημείο να βάζουμε τους γονιούς να νιώθουν ενοχή και ευθύνη ότι εσύ φταίς, γιατί δεν έδειξες αγάπη, δεν έδειξες στοργή, δεν έδειξες το ένα, δεν έδειξες το άλλο και το παιδί σου έχει αυτή τη διαταραχή. Όπως την ηλίθια θεωρία, η οποία κυκλοφορούσε μέχρι αρχές της δεκαετίας του 90, ηλίθια θεωρία. Για τη μητέρα, για την ψυχρή μητέρα. Ναι, ηλίθια θεωρία, καταστροφική θεωρία, εγκληματική θεωρία που έλεγε ότι η ψυχρή μητέρα γεννάει αυτιστικό παιδί. Ηλίθιότατη θεωρία. Η οποία έχει προκαλέσει ενοχές και τύψεις σε πολλές γυναίκες. Και είναι πολύ μορφωμένη μητέρα επίσης. Ναι, και αυτό. Και αυτό. Πολύ μορφωμένη και ψυχρή μητέρα. Και έχει προκαλέσει τρομερές ενοχές σε γυναίκες οι οποίες, αν μη τι άλλο, είναι αγωνίστρες ζωής που μεγαλώνουν παιδιά αυτιστικά. Μου είχε στείλει ο σκηνοθέτης μας, ο Λοΐζος Μαρκίδης, το έστειλα και εσένα και το είδε σε ένα βιντεάκι στο Facebook, όπου μια πολύ θαραλέα μητέρα αυτιστικού παιδιού έκανε μια δημόσια εξομολόγηση μέσω βίντεο στη σελίδα της, που έλεγε πόσο δύσκολη είναι η ζωή με το αυτιστικό παιδί. Έκλαιγε η γυναίκα, έκλαιγε, ήταν στον καναπέ της αποκαμωμένη και έλεγε δεν είναι καθόλου ιδηλιακό, δεν είναι καθόλου ιδανικό, δεν είναι καθόλου ωραίο να έχεις παιδί με αυτισμό και περιέγραφε τις καθημερινές δυσκολίες που έχει μια μάνα και ένας πατέρας που έχουν παιδί με αυτισμό. Και ερχόνταν αυτές οι ηλίθιες θεωρίες να λένε αν η μητέρα είναι ψυχρή το παιδί βγαίνει αυτιστικό. Ενώ σήμερα γνωρίζουμε ότι υπάρχει γονίδιο που ευθύνεται για τον αυτισμό. Καλά, αυτή η μητέρα έχει πολύ κατηγορηθεί από τις παλιές θεωρίες για τη συμβολή της στην ανάπτυξη του παιδιού και έχει και παραγωνιστεί και ο πατέρας αρκετά και από την έρευνα. Λες και μόνο η μητέρα κάνει το παιδί, με τον κρίνο ή δεν ξέρω με ποιο τρόπο άλλο και ο πατέρας είναι άμυρος ευθυνών ή δεν συμβάλλει καθόλου με τον τρόπο του γι' αυτός. Κοίταξε, οι θεωρίες αυτές όλες έβγαιναν τότε που δεν μελετούνταν. Βάζαν περισσότεροι άντρες. Δεν μελετούνταν καθόλου ο ρόλος του πατέρα. Τη Δευτέρα έχουμε καλεσμένη στο στούντιο τη δόκτωρα Ελεονόρα Παπαλεοντίου Λουκά και θα μιλήσουμε για το ρόλο του πατέρα, τον παραγνωρισμένο ρόλο του πατέρα στο μεγάλο με τον παιδιό. Καλά το λέω, Βαγγέλη μου, είναι αυτή η Δευτέρα που έρχεται. Ναι, αυτή τη Δευτέρα. Ο Βαγγέλης τα θυμάται καλύτερα. Λοιπόν, είναι να πούμε λίγο τις πηγές επιβάρυνσης γενικά της οικογένειας. Το πρώτο είναι το στίγμα που ανέφερε και η συνάδελφος εξ Ελλάδος. Η Μαριάννα, γεια σου Μαριάννα. Λοιπόν, η επιθετικότητα του αστίγματος. Η οποία σε αγαπάει πάρα πολύ. Και εγώ την αγαπώ. Και είναι πολύ χαρούμενη που θα σε δει την παρουσίαση στην Αθήνα. Η Μαριάννα, όταν έβαλε ότι θα κάνει την παρουσίαση στην Αθήνα, wow, θα γνωρίσουμε τη συνάδελφο. Λοιπόν, η επιθετικότητα που μπορεί να έχει ο ασθενής. Συμβαίνει πάντα, αλλά μπορεί να συμβεί. Η παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, τα οικονομικά, η ευθύνη για αυτό που έγινε, που αισθάνεται η οικογένεια, οι διαταραχές στη συζυγική ζωή που μπορεί να έχει το ζευγάρι και η ενοχή και η ντροπή των γονιών. Αυτές είναι οι πηγές επιβάρυνσης πέραν της ίδιας της διάγνωσης που μπορεί να επιφέρουν ακόμη περισσότερα προβλήματα στην ήδη δυσλειτουργική κατάσταση που υπάρχει στην οικογένεια. Πώς μετριάζεις όλα αυτά, Αριστονίκη μου, για να πεις ότι τουλάχιστον αυτά να τα αποφύγω. Το κάθε ένα έχει ολόκληρη ιστορία από πίσω του, αλλά το πιο σημαντικό είναι να πληροφορούνται και να ψυχοεκπαιδεύονται και οι περιθάλποντες και ο ίδιος ο πάσχοντας, γιατί εάν γίνει αυτό το πράγμα, διαφωτίζεται. Προχθές είχα μια μητέρα η οποία έχει ένα παιδί ενήλικο πια, με κάποιο είδους διαταραχή, και όταν της είπα ότι μου λέει εγώ φταίω για όλα, μου το λέει και ο γιος μου, ότι εγώ φταίω για όλα. Εγώ φταίω που τον μεγάλωσα, εγώ φταίω που έπαθε αυτό που έπαθε, εγώ φταίω που δεν έκανα σωστά. Και όταν της είπα, ξέρεις, τις διάβαζα, άνοιξα τα βιβλία και τις έλεγα. Η αυτή η θεωρία λέει ότι δεν φταίνει. Αυτή η θεωρία λέει ότι. Δεν σου το λέω εγώ, της λέω. Να το, σου δίνω τη βιβλιογραφία να διαβάζεις από μόνη σου. Ότι δες, διάβασε εκείνο, διάβασε αυτό. Δεν φταίνει, δεν φταίς εσύ. Είναι γονιδιακό κτλ.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαμόγελο τι ανακούφιση ένιωσε αυτή η γυναίκα όταν το άκουσε αυτό το πράγμα. Μου λέει, μου έχεις πάρει το μισό, τι να σου πω, δηλαδή το μισό βάρος. Ξέρεις πόσο βάρος έχω, λέει, για αυτό το πράγμα. Ότι τα έχω κάνει όλα λάθος. Δεν έχω κάνει τίποτα σωστό. Απέτυχα σαν μάνα. Ναι, δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Μας στέλνει ένας πατέρας αυτιστικού παιδιού, λέει, δεν είναι ντροπή να έχεις μωρό αυτιστικό, για μένα είναι άγγελοι. Ναι, συμφωνούμε. Είναι άγγελοι, αλλά η κατάστασή τους δυσκολεύει πάρα πολύ τους γονείς όσον αφορά στην ανατροφή τους. Φίλε, εσύ που το γράφεις, που μας έχεις ξαναστείλει, έχεις ένα παιδί που είναι αυτιστικό και ένα που δεν είναι. Δεν χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο, κόπο και ενέργεια για να ανταποκριθείς στις ανάγκες του παιδιού που είναι αυτιστικό παρά του παιδιού που δεν είναι. Δεν κατηγορούμε σε καμία περίπτωση τα αυτιστικά παιδιά, δεν λέμε αυτό. Απλώς λέμε ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη για το γονιό να μεγαλώσει ένα παιδί, να μεγαλώνει ένα παιδί με αυτισμό και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, στις εξειδικευμένες ανάγκες του παιδιού. Είναι δύσκολο να μεγαλώνεις ένα παιδί. Φαντάσου πόσο πιο δύσκολο είναι να μεγαλώνεις παιδί το οποίο έχει ανάγκη από πολλού είδους συνεργασίες με διάφορους φορείς αλλά και ειδικούς, mm-hmm. και να όλοι αυτοί να επικοινωνούν με έναν τρόπο και να έχουν ως άξονα την καλή κατάσταση του ίδιου του παιδιού και ο ίδιος ο γονιός να μπορεί να διαχειρίζεται κιόλας όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία του γεννά, είτε η πρόοδος του, είτε η στασιμότητα, είτε γενικότερα η όλη πορεία του παιδιού του και το άγχος. Θυμάμαι στη Θεσσαλονίκη το μεγαλύτερο άγχος των παιδιών, των γονιών που είχαμε, που ασχολούμασταν με τα παιδιά με αυτισμό, ήταν τι θα απογίνουν αυτά τα παιδιά. Όταν εμείς αφήγουμε από τη ζωή, μετά. Τι θα απογίνουν αυτά τα παιδιά. Εντάξει, πρωτού πάμε στην επιστολή, η οποία έχει να κάνει σχέση με αυτό, θέλω να απαντήσω λίγο το μήνυμα, να διαβάσω λίγο το μήνυμα μιας τηλεθεάτριας, η οποία λέει: εγώ δεν συμφωνώ με την τηλεθεάτρια. Μεγάλωσα με ένα γονιό, πατέρα, αυτιστικό και κοινωνιοπαθή, ο οποίος δεν έδειξε ποτέ αγάπη. Δεν είναι φτιαγμένος να ξέρει τι είναι αγάπη, ιστοργή ή πατρότητα. Και μια μητέρα με διαταραχή μετατραυματικού στρες, καθώς τα παιδικά της χρόνια έχει βιώσει το φόνο του πατέρα της. Και οι δύο ήταν απόντες από τη ζωή τους, του παιδιού τους συναισθηματικά. Δεν έχω διδαχθεί πώς να δώσω αγάπη, να επικοινωνήσω με ανθρώπους, καθώς ήμασταν αποκλεισμένοι από τους συγγενείς. Ήμουν ένα παιδί πολύ μόνο, χωρίς καθοδήγηση. Όμως θεωρώ ότι έχω μάθει να έχω δική μου κρίση. Έχω μάθει όσο είναι δυνατό να δίνω αγάπη. Και αυτό έρχεται σε πλήρη αντίφαση με το ότι αν οι γονείς δεν δείχνουν αγάπη στο παιδί, το παιδί βγαίνει άκαρδο. Όχι, ο καθένας. Είναι και το αντίθετο ακριβώς. Ναι. Αλλά μπορώ να σας πω ότι ένας πατέρας ναρκισσός που δεν δείχνει αγάπη δεν κάνει παιδί απαθές. Μπράβο, αγάπη μου, πες τα. Μπορεί να κάνει ένα παιδί το οποίο να έχει εξαιρετική ενσυναίσθηση, όχι απλώς να μην είναι απαθές. Αντιθέτως, είμαι πολύ συμπονετικό άτομο και όσα στερήθηκα τα έβλεπα σε άλλες οικογένειες. Έχω σιγά-σιγά καταλάβει από παιδική ηλικία ότι δεν είναι normal οι γονείς μου, αλλά παρατηρώντας άλλες οικογένειες, συμπεριφορές ανθρώπων, έχω μάθει ποια είναι η σωστή συμπεριφορά. Και τώρα, λέει, θα πω και σε ψυχολόγο για να πάρω βοήθεια. Μπράβο, αγαπητέ. Και έρχεσαι ακριβώς να μας αποδείξεις ότι δεν είναι το περιβάλλον, είναι τα γονίδια και η προσωπική προσπάθεια του καθενός. Και αυτά που γράφεις για τους γονείς σου, σίγουρα ο πατέρας σου δεν επέλεξε ούτε να είναι αυτιστικός, ούτε να είναι κοινωνιοπαθής, ούτε να είναι ναρκισσός όπως περιγράφεις. Τώρα δεν ξέρω αν έχει διαγνωστεί ο άνθρωπος ή αν έχεις βγάλει τα δικά σου συμπεράσματα. Τώρα, γι' αυτό τα λέμε και το όνομά σου. Και δεν... Ούτε αυτό που έχει βιώσει η μάνα σου το έχει επιλέξει να το βιώσει. Ναι, όμως είναι μια προσπάθεια το να κάνεις, ας πούμε, διάγνωση στο γονιό σου. Πολλές φορές που το κάνεις μέσα άτυπα, μέσα από διαβάσματα που έχεις, αυτό σε απονεχοποιεί από το ότι ο γονιός σου δεν είχε αυτή τη συμπεριφορά γιατί είχε εσένα ως παιδί. Δηλαδή λειτουργεί λυτρωτικά για ένα παιδί διαβάζοντας να ανακαλύψει ότι ο γονιός του έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, που αυτά τα χαρακτηριστικά τον έκαναν να συμπεριφέρεται έτσι με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Και όχι επειδή είχε εσένα ως παιδί. Βοηθά να τον συγχωρέσεις κιόλας. Και να τον συγχωρέσεις, αλλά και να απονεχοποιηθείς εσύ. Ναι, γιατί το μωρό, οποιαδήποτε συμπεριφορά άσχημη από το γονιό, την προσλαμβάνει ότι είναι δίκαιη τιμωρία για τα δικά του λάθη. Τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται ότι μπορεί οι γονείς να έχουν ελαττώματα και να είναι άνθρωποι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να διαβάσω τη δεύτερη επιστολή,
την οποία έχει στείλει μια φίλη, είσαι πάρα πολύ συναισθηματική. Απίστευτη επιστολή. Είναι πολύ συναισθηματική, γνωρίζω ποια είναι. Δεν είναι φίλη μου με την έννοια του ότι είναι φίλη μου και μου στείλει την επιστολή. Συναντηθήκαμε μια μέρα κάπου και μου λέει, είμαι εγώ που σου στείλα αυτή την επιστολή. Γλυκύτατη κυρία, λέει. Δεν ξέρω πόσες οικογένειες άγγιξε η ασθένεια της ψυχής. Θα διαβάζουμε τα δικά της λόγια. Εγώ λέω τη λέξη διαταραχή, δεν λέω τη λέξη ασθένεια. Μιλώ για τις οικογένειες εκείνες, τις οποίες όλες οι επενδύσεις για μόρφωση και ένταξη στην ενεργό κοινωνία γκρεμίζονται και την θέση του κοινωνικού γοήτρου αντικαθιστά η ντροπή, τα ψυχοφάρμακα, οι κρίσεις, ο στιγματισμός, το ανύπαρκτο εισόδημα, η πιθανή εξάρτηση από το κράτος που για κάποιους είναι ένα είδος ζητιανιάς, εξευτελισμού, αναξιοπρέπειας κλπ. Με οπωσδήποτε εξάρτησης. Μπορώ να παραθέσω λέξεις πολλές για να εκφράσω τον εξευτελισμό της περηφάνειας τόσο του ιδίου του ατόμου, όσο και της οικογένειας του. Μια απλή ιστορία κάποιου ανθρώπου που εκεί που άπλωσε τα φτερά του για να πετάξει στην αρένα της επαγγελματικής αναγνώρισης του επίπεδου μόρφωσης του και να φτιάξει μια απλή όμορφη οικογένεια, η ψυχή του δεν άντεξε. Προφανώς μιλάει για τον αδερφό της, προφανώς εκδηλώθηκε μια σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή σε εκείνη ακριβώς εκείνη η ηλικία, αμέσως μετά το πανεπιστήμιο, είναι μια ηλικία που συνήθως εκδηλώνονται σοβαρές διαταραχές. Στην εφηβεία ή στην νεαρή ηλικία. Ναι. Λέει η ψυχή του δεν άντεξε. Εγώ θα σου έλεγα ότι δεν είναι ότι η ψυχή του δεν άντεξε. Γεννήθηκε με αυτό το παλιό γονίδιο και ήταν η ώρα του να βγει στην επιφάνεια. Ράγησε από τα τόσα γιατί. Το βλέπει συναισθηματικά. Μπορεί να δείχνει όμως ένα παιδί πριν την εφηβεία σημάδια. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση. Δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση, όχι. Και το μυαλό την ακολούθησε πιστά. Μπλόκαρε και αυτό στην προσπάθεια να καταλάβει, να εξηγήσει τα τόσα γιατί. Γράφει ποιητικά η φίλη και είναι η δική της οπτική της ψυχικής διαταραχής. Έρμεο πια με συνέστηση της κατάστασης του, αλλά και ανήμπορος να βρει διέξοδο από τον κυκαιώνα των ψυχοφαρμάκων. Εντάξει, το λες κυκαιώνα των ψυχοφαρμάκων, αλλά θα μπορούσε. Δεν υπήρχαν τα ψυχοφάρμακα να μην ήταν καν εν ζωή ο αδερφός σου αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Χωρίς δύναμη να διεκδικήσει τη ζωή και τη μέτρια επιτυχία που γλίστρησε από τα χέρια του, την περηφάνεια και τη δύναμη που πατούσε και έτρεμε η γη, το μόνο δικαίωμα που προσφέρει η κοινωνία, λεφτά κλαμμένα από φόρους, πεταμένα σαν σε ζητιάνους της ζωής. Το ερώτημα είναι, ποια η θέση του μοναδικού αδερφιού που είναι ο μόνος άνθρωπος που έχει στον κόσμο? Έχουν πεθάνει οι γονείς τους και είναι αυτά τα δύο αδέλφια. Ποιος θα δώσει βάλσαμο και πίστη στην αξία του να θέλει να ζει ακόμα? Ποιος θα του δώσει την πελώρια αγκαλιά να χαίρεται ξανά που ανατέλει ο ήλιος? Ένα γυροκομείο? Το ψυχιατρικό νοσοκομείο θαλάσσας? Η ανύπαρκτη οικογένεια? Η ανύπαρκτη οικογένεια είναι ότι έχουν πεθάνει οι γονείς της και δεν έχουν άλλα αδέρφια, όχι ότι η οικογένειά τους δεν τους στέκεται. Η πλατιά κοινωνία με τους ανύπαρκτους μηχανισμούς? Μία είναι η απάντηση. Ο αδελφός, η αδελφή, που θα σφίξει την καρδιά του, θα ξεχάσει τα δικά του, θα είναι πάντα εκεί. Τα δίκαιά του θα είναι πάντα εκεί. Πολέμιος του κράτους, αιώνιος διεκδικητής των ανύπαρκτων της ψυχής του ψυχασθενή. Δεν πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση ισχύει το μακριά από το ξεκάτωμα. Εννοείται, φίλοι, ότι το ξεκάτωμα δεν περιγράφουμε σε καμία περίπτωση ανθρώπους οι οποίοι έχουν ψυχικές διαταραχές και παλεύουν με αυτές. Εντάξει. Θα έπρεπε το κράτος να στέκεται πρώτα δίπλα στους ανθρώπους με σοβαρά θέματα ψυχικής υγείας και δίπλα στις οικογένειες τους. Δυστυχώς, στις μέρες μας και πολλά νέα παιδιά βρίσκονται σε αγωγές εξάρτησης από ψυχοφάρμακα και το μόνο που τους δίνεται είναι μια μεγάλη ταμπέλα κρεμασμένη σαν θηλιά στο λαιμό τους. Εντάξει, οι απόψεις σου για τα ψυχοφάρμακα εμένα με έχουν αντίθετη. Γιατί έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ τα φάρμακα που δίνει η ψυχιατρική σήμερα, τα οποία αντιθέτως, αντί να είναι χημικός ζουρλομανδίας, όπως μας δίδασκα και εμάς στο Πανεπιστήμιο, είναι απελευθερωτικά εάν παίρνει τα σωστά φάρμακα που είναι εξειδικευμένα για την κατάλληλη, για την περίπτωση. Και πήρα και ένα μέλο μια κυρία που λέει ότι υπάρχουν, θα το ψάξουμε το ψυχίατρο, αυτό το διαβάζω, ότι υπάρχουν κάποιες αναλύσεις που δείχνουν ακριβώς ποια φάρμακα. Δεν γνωρίζω αν ισχύει αυτό, ποια φάρμακα κάνουν για ποιον. Ντρέπομαι για αυτή τη χώρα που φέρνει ανθρώπους σε τέτοια απόγνωση και κατάντια. Πραγματικά δεν ξέρω αν η θλίψη του αδελφού για τον αδελφό του, για να μην πω κατάθλιψη, οφείλεται στο καθαυτό ψυχιατρικό πρόβλημα ή στα συνεπαγόμενα του. Στο γεγονός πως δεν υπάρχει κρατική μέρημνα με σωστές υποδομές. Υπάρχει ελπίδα για αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ θα σταθώ στην τελευταία ερώτηση.
Δεν υπάρχει, λέει, κρατική μέρημνα με σωστές υποδομές. Και αν υπάρχει ελπίδα για αυτούς τους ανθρώπους. Τι έχουμε στην Κύπρο από κρατικές υποδομές? Την Αθαλάσσα. Ναι, το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αθαλάσσα, το οποίο όμως δεν είναι για όλους. Ενώ... Όχι, δεν είναι για όλους. Και δεν είναι για μακροχρόνια διαβίωση. Και... Όταν λέτε δεν είναι για όλους, τι εννοείτε? Ενώ δεν μένουν πάρα. Δεν τους, από όσο γνωρίζω, δεν είναι καλό εκεί. Να ρωτήσουμε φυσικά τον Γρηγόρη. Ναι, να μας πει ο Γρηγόρης. Νομίζω δεν μένει μόνο. Γιατί εγώ είναι ακούσματα που έχω, δεν είμαι σίγουρη για αυτά που θα πω. Δεν λειτουργεί σαν ξενώνας φιλοξενίας για πάρα πολύ καιρό. Εξυπηρετούν δηλαδή κάποιους ασθενείς και για κάποιες μέρες. Και ακόμα και για παιδιά, ας πούμε, σε περίπτωση. Νομίζω δεν έχουμε στα κάποια παιδιά, δομή. Στα παιδιά δεν υπάρχει. Υπάρχει στο Μακάριο νοσοκομείο. Ναι, τότε ναι. Το οποίο είναι μια κλειστή έτσι. Ένα κλειστό πρόγραμμα που διαρκεί μέχρι και 4 μήνες. Και δέχονται πολύ λίγα παιδιά. Αυτό το οποίο δεν υπάρχει είναι ένας χώρος, ο οποίος προφανώς να είναι και κρατικά χορηγημένος, εντάξει, γιατί μιλάμε για ανθρώπους που δεν μπορούν να εργαστούν. Όταν έχεις σοβαρή ψυχωτική διαταραχή, δεν μπορείς να εργαστείς. Είναι, γι' αυτό παίρνουν και επίδομα αναπηρίας. Εντάξει, γιατί κάποιες σοβαρές ψυχικές διαταραχές σου δίνουν αναπηρία, αδυναμία να εργαστείς. Όσο ζουν οι γονείς των ανθρώπων αυτών, τους φροντίζουν. Όσο ζουν τα αδέρφια τους, αν τα αδέρφια τους είναι σε θέση και αν μπορούν και αν είναι στην ίδια πόλη, τους φροντίζουν. Μετά, δεν υπάρχει εξειδικευμένος χώρος διαβίωσης. Δηλαδή, σου λέει ένα γεροκομείο, δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι με σοβαρές ψυχικές διαταραχές καταλήγουν σε γεροκομεία. Και είναι 40 χρονών και 45 χρονών και διαμένουν μαζί με τους υπερήλικες. Που εν τέλει και εκεί δεν βρίσκουν βοήθεια ουσιαστική, έτσι δεν είναι? Δεν έχει εκπαιδευμένο προσωπικό. Δηλαδή σε ένα γεροκομείο τι θα έχει? Θα έχει γενικό νοσηλευτική αν έχει και φροντιστές. Και παθολόγο. Δεν θα έχει την ειδική φροντίδα που χρειάζεται. Δηλαδή θα ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα αν υπήρχε ένας θεσμός κρατικός που με βάση κάποια κριτήρια να δικαιούνται να μένουν μόνιμα, να είναι ξενώνας. Να πω κάτι όμως, επειδή από όσο ξέρουμε, τουλάχιστον θα καταθέσω την προσωπική μου άποψη, δεν έχουμε και το πιο έτσι, κράτος το οποίο νοιάζεται πολύ για αυτή την ψυχική κατάσταση των ανθρώπων του. Δεν είμαστε Σκανδιναβία. Έχουμε άλλα. Δεν είμαστε, αλλά πόσο ποσοστό του γενικού πληθυσμού έχει σοβαρές ψυχικές διαταραχές? Άφησε με να πω και θα καταλάβεις τι θέλω να πω. Από εκεί και πέρα, άρα, εγώ θα έλεγα ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αν συνασπιστούν, αν μαζευτούν, αν πάνε και κάνουν, συνολικά όλοι μαζευτούν και κάνουν ένα αίτημα. Πάνε στην Βουλή να μιλήσουν, έρθουν και κάνουν ένα ψήφισμα και πούνε τις απόψεις τους. Προσπαθούν να βρουν χορηγούς, να φτιάξουν ένα πρόγραμμα το οποίο μαζί να συμβάλλουν όσο μπορούν και να είναι ένα πρόγραμμα αυτοβοήθειας. Τότε θα πιέσουν το κράτος να δώσει. Να κινητοποιηθεί και να δώσουν υποστήριξη. Αν έφτιαχναν κάποια φιλανθρωπική οργάνωση, όπως για παράδειγμα που έχουμε φιλοξενήσει εδώ πέρα 2 φορές τον εκπρόσωπο από την Ιθάκη, που είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση για τα άτομα με άνοια, αν γινόταν μια αντίστοιχη ιδιωτική πρωτοβουλία. Ή το σύνδεσμο με τα παιδιά με αυτισμό. Και υπάρχουν και άλλοι συνδέσμοι. Αν συνασπιστούν όλοι αυτοί που έχουν το ίδιο πρόβλημα και μεταξύ τους βοηθηθούν και πάνε και πιέσουν, θεωρώ ότι θα κινητοποιηθεί αργά και αργόσυρτα όπως πάντα, αλλά θα κινητοποιηθεί. Κοίτα, αν μη τι άλλο, αν σκεφτούμε ότι είναι περίπου 2-3% του γενικού πληθυσμού που πάσχουν από σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές, αν βρεθούν έστω και 100 άτομα και 200 άτομα να συνεργαστούν μεταξύ τους, και να δημιουργήσουν κάτι, ακόμη και στο επίπεδο της συνεργασίας. Δηλαδή βάζουμε όλοι χρήματα και νοικιάζουμε ένα χώρο, πληρώνουμε τους ψυχολόγους, τους ψυχιάτρους, τους νοσηλευτές. Ιδιωτική πρωτοβουλία και ενεργοί πολίτες. Αυτό για μένα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τα πάντα από το κράτος, γιατί δεν ανταποκρίνεται. Εντάξει. Οπότε με τη στιγμή που δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί και να λέμε απλά τα παραπονά μας, κάνουμε κάτι γι' αυτό. Καταθέτω τη δική μου. Αν γίνει κάτι ιδιωτικό, π.χ. αν κάποιος το κάνει ως επιχείρηση, θα πρέπει να το χρεώσει πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή κάποιος ο οποίος, αν ανοίξει κάποιος επιχειρηματίας, ένα τέτοιο ξενών,
που να είναι όχι γεροκομείο, να είναι για ανθρώπους, ξέρω εγώ, 40 και άνω ή 30 και άνω, οι οποίοι είναι διαγνωσμένοι με σοβαρές ψυχικές διαταραχές, οι οποίοι να διαμένουν εκεί, να έχουν φροντίδα, δηλαδή να έχει 24 ώρη βάρδια με από ψυχιατρικούς νοσηλευτές, από φροντιστές, να υπάρχει ο ψυχίατρος της, του χώρου, να γίνονται ατομικές συναντήσεις, ψυχολόγος του χώρου κλπ. Δηλαδή, αν το κάνεις αυτό σε επιχείρηση, θα σου στοιχίζει, θα σου στοιχίζει πάνω από 3.000 ευρώ το άτομο να μείνει το μήνα εκεί. Ναι. Εντάξει. Και νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος για να γίνει άλλα με την αλήθεια. Διότι καλά λέμε ενεργοί πολίτες κλπ. Αλλά αν συνυπολογίζει αυτό που είπαμε στην αρχή της εκπομπής, ότι για τους άμεσα ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους σε τέτοια θέματα ψυχικής υγείας, ήδη το κόστος για την αντιμετώπιση τέτοιων ασθενειών είναι δυσβάστα. Όταν υπάρχει μέσα άτομο το οποίο έχει βιώσει ένα τέτοιο γεγονός, βλέπει αλλιώς μια, θα σου βάλω στα εισαγωγικά, επιχείρηση. Ο επιχειρηματίας για να βγάλει κέρδος θα πρέπει να χρεώσει 3.000 ευρώ το μήνα. Ποιος έχει 3.000 ευρώ το μήνα να πάει να δώσει, ρε. Πες μου ποιος. Κανένας. Ποιος έχει 3.000 ευρώ. Για να μπορέσει ο επιχειρηματίας να πληρώσει το ψυχίατρο, να πληρώσει το ψυχολόγο, να πληρώσει το ψυχιατρικό νοσηλευτή, να πληρώσει το χώρο, τα αναλώσιμα, τους λογαριασμούς, δεν βγαίνει διαφορετικά. Ενώ αν μαζευτούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν την κοινή ανάγκη, όπως την κοπέλα που στέλνει την επιστολή, έχει έναν αδερφό, γιατί να πρέπει αυτή η γυναίκα να θυσιάσει τη ζωή της όλη και να φροντίσει το ένα άτομο που το κάνει επειδή τον αγαπά, τον αδερφό της, και είναι μπράβο σου που το κάνεις, και είναι μεγάλη φιλανθρωπική πράξη αυτό που κάνεις. Αν πολλές τέτοιες αδερφές, για παράδειγμα, οι αδερφοί άνθρωποι που έχουν σοβαρές ψυχικές διαταραχές, οι γονείς μαζεύονταν και βάζαν μαζί όχι μόνο τα χρήματα τους, αλλά και την εθελοντική τους εργασία. Κάτι που να έχει να κάνει λίγο και σαν τον bartering. Δηλαδή, φτιάχνουμε κάτι τέτοιο. Τώρα, ιδέες ρίχνουμε εμείς. Φτιάχνουμε κάτι τέτοιο. Παίρνουμε όλα τα επιδόματα των παιδιών αυτών και μπαίνουν μαζί για να πληρωθεί το ενίκιο, το ρεύμα, οι λογαριασμοί κτλ. Και προσφέρουμε και θελοντική εργασία. Δηλαδή, σήμερα θα πάω εγώ και θα είμαι εκεί τρεις ώρες, αύριο θα πας εσύ. Και τη ζητούμε τη συμβολή των πανεπιστημίων. Βέβαια, για να μας βοηθήσουν. Για παράδειγμα, έχουμε τα πανεπιστήμια, τα οποία πανεπιστήμια και τα ιδιωτικά και το κρατικό έχουν τμήματα ψυχολογίας. Και ψάχνουν οι ψυχολόγοι χώρους για να κάνουν πρακτική. Θα μπορούσε ένα τέτοιο ίδρυμα, όχι ένα τέτοιο Ινστιτούτο, ένα τέτοιο χώρο να είναι και χώρο πρακτική. Και να υπάρχει, ναι, και να υπάρχει και εθελοντισμός μέσα. Τώρα εμείς κάνουμε brainstorming, ναι, ναι, είναι αφίελα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αν προσπαθώ να σκεφτώ ότι αν είχα ένα παιδί με ψυχιατρική διαταραχή και ήμουνα σε αυτή τη θέση, θα είχα και το κίνητρο για να το οργανώσω. Καταλάβεις, αυτό που είπες προηγουμένως, ότι αυτούς τους απασχολεί άμεσα. Ακριβώς. Και θα είχα και την, πώς να το πω, την ευαισθησία να το κάνω καλά. Mm-hmm. Ενώ ένας επιχειρηματίας κοιτάζει το κέρδος του. Εντελώς επιχειρηματικά. Ακριβώς. Και ψυχρά. Ενώ όταν γίνει φιλανθρωπικό, δηλαδή ξέρουμε όλοι, ρε παιδί μου, ότι παίρνει το παιδί μας ένα επίδομα, πόσα είναι, 400, 500, 800 ευρώ, εκείνο το επίδομα πάει στα έξοδα του χώρου. Όχι, δεν θα πάρουμε εμείς να ωφεληθούμε. Έχουμε εμείς να προσφέρουμε κάτι από εθελοντική εργασία, το προσφέρουμε, το βάζουμε μέσα. Στέλνει τώρα η μαμά ενός παιδιού που είναι αυτιστικό, λέει, αυτό είναι η δική μου αγωνία. Το μέλλον αυτών των παιδιών δεν θα ζούμε εμείς οι γονείς για πάντα. Και μετά έρχεται και το κομμάτι των αδερφιών, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό βάρος για έναν αδερφό, για μια αδερφή, να γνωρίζει ότι έχει κληρονομήσει από τους γονείς του τη φροντίδα για το αδερφό του, την αδερφή του, που δεν φταίνε που έχουν μια ασθένεια, μια διαταραχή. Είναι όλα πάρα πολύ βαριά. Πάρα πολύ βαριά. Και είναι πολύ καλή ιδέα που λες, δηλαδή να μαζευτούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ίδια αγωνία. Και ίσως θα μπορούσε να γίνει και συνδυαστικά. Δεν θα μπορούσε παιδιά με αυτισμό, γονείς και αδέρφια παιδιών με αυτισμό, να συνεργαστούν με γονείς και αδέρφια ανθρώπων οι οποίοι έχουν ψυχικές διαταραχές. Δεν είναι ψυχική διαταραχή ο αυτισμός. Και να γίνει ένας ξενώνας ο οποίος να είναι ανθρώπινος. Ναι, ναι, ναι. Και να υπάρχει 24 ώρη πρόσβαση σε ψυχιατρικό νοσηλευτή, 24 ώρη πρόσβαση σε ψυχίατρο, 24 ώρη πρόσβαση σε ψυχολόγο. Πρέπει να μάθουμε σε αυτόν τον τόπο να συνεργαζόμαστε,
να μοιραζόμαστε και να κάνουμε πράγματα χωρίς να τα περιμένουμε από τον ουρανό. Έχει τόσους νεαρούς ψυχολόγους που είναι άνεργοι. Έχει τόσους νέους ψυχίατρους οι οποίοι είναι στην αρχή της καριέρας τους και θα ήθελαν να εργαστούν σε τέτοιους χώρους. Δεν μιλάμε για κάτι παιδιά. Εγώ τουλάχιστον όταν ήμουν στην αρχή και ήμουν στη Θεσσαλονίκη, έκανα πάρα πολλά εθελοντισμούς. Δηλαδή ήθελα να μάθω γιατί. Εννοείται ότι και οι φοιτητές μπορούν να πηγαίνουν εθελοντικά. Και να αυτό που είχαμε συζητήσει και για τον αυτισμό την προηγούμενη φορά και συζητήσαμε με την κυρία που είναι υπεύθυνη για το. Είναι η πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων Αυτιστικών Παιδιών. Της είχα πει: Ελάτε σε επαφή με τα πανεπιστήμια. Είναι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο έχει και τμήμα ψυχολογίας και κοινωνιολογικό τμήμα. Είναι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, είναι το Φρέντερικ, είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Και το Νεάπολης. Και το Νεάπολης στην Πάφο, ναι. Μπείτε, και το Γιούκλαν στην Λάρνακα, θα τα πούμε όλα. Ναι, να μην έχουμε κανένα παράπονο. Ξέχασα κάποια από τα πανεπιστήμια που έχουμε στο νησί μας. Ναι, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το European, αγάπη μου. Το έχω πει στα ελληνικά. Λοιπόν, επικοινωνήστε με αυτά τα τμήματα και δείτε αν μπορείτε να κάνετε κάποια προγράμματα τα οποία έχουν όφελος και για το δικό σας το σύνδεσμο, αλλά και για το πανεπιστήμιο και για τους φοιτητές. Δεν μιλάμε για όφελος οικονομικό. Μιλάμε για όφελος ουσιαστικό. Μέσα από πρακτική. Το τεχνό μετά το όφελή μου. Έχουμε κάνει κάποια επικοινωνία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ελπίζουμε να το προξενιό που κάναμε να. Να αποδώσει. Ναι, θα δέχουμε και την Ελεονόρα τη Δευτέρα να τη ρωτήσουμε. Προξενιό με την έννοια ότι φέραμε σε επαφή το Σύνδεσμο Γονέων Παιδιών με Αυτισμό με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για να δουν αν μπορούν να συνεργαστούν να κάνουν ένα πρόγραμμα. Και η έγνοια που είχε η πρόεδρος ήταν. Θέλω μια σταθερότητα αυτιστικά παιδιά, τα παιδιά με αυτισμό, τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού στη ζωή τους. Δεν μπορεί να μπαίνουν και να βγαίνουν άτομα στη ζωή τους και γι' αυτό το λόγο είναι καλά να είναι κάτι οργανωμένο. Και πόσοι από αυτούς που μας ακούνε είναι στα 50 τους, στα 60 τους, στα 65 τους και είναι μόνοι και είναι μόνες και δεν έχουν τι να κάνουν και ψάχνουν τρόπο να σκοτώσουν την ώρα. Δεν θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να εργαστούν εθελοντικά, να εκπαιδευτούν από ψυχολόγους, να εκπαιδευτούν από ψυχιάτρους και να εργαστούν εθελοντικά, να γεμίσουν και τη δική τους τη ζωή, γιατί δίνοντας παίρνεις. Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Δηλαδή, αν τα περιμένουμε όλα από το κράτος, λες και εσύ δεν είμαστε στη Σκανδιναβία. Έτσι κατάλαβα. Έτσι κατάλαβες, πριν κάποια χρόνια να το κατάλαβα. Εγώ δεν θεωρώ ότι στην παρούσα φάση, αν γινόταν μια σοβαρή πρόταση ανάπτυξης όσον αφορά σε αυτόν τον τομέα, ότι θα έλεγε όχι το Υπουργείο Υγείας. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα, αλλά χρειάζεται πρωτοβουλία. Θέλουν και αυτοί σπρόξιμο, νομίζω. Άλλο να μιλάς γενικά και να λες το κράτος έτσι, το κράτος. Και άλλο να πας και να πάρεις μια πρόταση. Και να πεις, είμαστε. Να δημιουργήσεις ένα σωματείο, ρε παιδιά. Ξέρω πόσα άτομα, νομίζω 30 άτομα είναι αρκετά για να δημιουργήσει σωματείο. Δεν το ξέρω αυτό. Υπάρχει νομικός τρόπος να δημιουργήσει ένα σωματείο. Με ένα σωματείο μαζέψτε υπογραφές, δώστε κάτω μια πολύ σοβαρή πρόταση, συγκεκριμένη πρόταση και ψάξτε το. Δηλαδή δεν είναι μόνο. Τα ευχολόγια είναι ωραία. Ουρανοκατέβατο δεν θα έρθει τέτοιο πράγμα σίγουρα. Είναι μια ανάγκη όμως. Ναι. Υπάρχει στην Κύπρο ανάγκη. Δεν θα είναι νοσοκομείο. Θα είναι σπίτι, home θα είναι, σπίτι. Και ξενώνας φιλοξενία. Σπίτι με την έννοια του να είναι ένας μεγάλος χώρος, μπορεί να χωρέσει και 1.000 άτομα, μπορεί να χωρέσει 1.500, μιλούμε για μεγάλο χώρο. Που να μπορούν εκεί πέρα και να λειτουργεί και σαν κέντρο ημέρας, ας πούμε, ναι, για ενήλικες. Βεβαίως. Που να παίρνουν τον χρόνο τους. Αλλά τα παιδιά εκείνα που οι γονείς τους πεθαίνουν και έχουν σοβαρές ψυχικές διαταραχές ή έχουν σοβαρές διαγνώσεις, όπως είναι ο αυτισμός, τι θα γίνουν. Τι θα γίνει. Γιατί ζούμε και σε μια εποχή που γεννιούνται λιγότερα παιδιά. Νομίζω ότι η Κύπρος έχει και τα πρωτεία στην υπογεννητικότητα. Οπότε είναι πιο πιθανό να έχει έναν αδερφό, μια αδερφή καθόλου. Η ευρύτερη οικογένεια πλέον δεν υπάρχει με τη στήριξη που είχε προηγουμένως. Αλλά τι γίνεται με αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, με αυτές τις πολύ αισιόδοξες σκέψεις, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και αν θέλετε κάποιοι από εσάς που μας ακούτε να πάρετε τηλέφωνο, να πείτε την άποψή σας, έχουμε και την αλλίωση φωνή. Γιατί μου στέλνετε στα μηνύματα, μην τα διαβάσεις, μην τα πεις. Μπορείτε να πάρετε και να βγείτε με αλλίωση φωνή μετά το διάλειμμα. Πάμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μηνύματα. Λοιπόν, μηνύματα πάρα πολλά.
Γεια σας, υποφέρω από κατάθλιψη αγχώδη διαταραχή με αποσυνδετική διαταραχή. Νοσηλεύτηκα στη ψυχιατρική κλινική Λευκωσίας 15 φορές. Δεν είδα καμιά διαφορά. Αντιθέτως, γινόμουν χειρότερα. Τώρα βλέπω ιδιώτη ψυχίατρο και ψυχολόγο. Είμαι λήπτης δημοσίου βοηθήματος. Πέστε μου, σας παρακαλώ, τα έξοδα μου μόνο πάνω σε γιατρούς είναι 650 ευρώ μαζί με τα φάρμακα. Αυτό λέγαμε και εμείς προηγουμένως. Είναι τόσα είναι τα έξοδα. Δίνω και δόση 270 ευρώ το μήνα για ένα δάνειο που έκανα το 2010 όταν ήμουν υγιής και δούλευα. Πώς θα ζήσω? Έχει δίκιο, φίλος. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Τώρα, δεν ξέρω πόσο είναι το επίδομα που παίρνεις. Δεν ξέρω αν έχεις περάσει από το συμβούλιο και παίρνεις το επίδομα αναπηρίας. Γιατί ο Γρηγόρης προχθές που μας είπε ότι δεν μπορούσε να έρθει γιατί ήταν σε ιατροσυμβούλιο, συνήθως καλείται σε ιατροσυμβούλια για να μιλήσει για ανθρώπους που έχουν σοβαρής μορφής διαταραχής που δεν μπορούν να εργαστούν. Ένα άλλο μήνυμα. Το ξενόν αυτό να τον κάνει η Εκκλησία και οι ασθενείς να συνεισφέρονται οικονομικά τους ωφελήματα. Πολύ καλή εισήγηση. Σωστά. Πολύ καλή εισήγηση. Μακάρι να το κάνει. Εν νομίζω, αλλά συμφέρει. Sorry. Λοιπόν. Καλημέρα, Θέκλα μου. Στο κέντρο Απόστολος Παύλος που είναι στο ιδιωτικό στο Λιοπέτρι, επιτελούν αξιόλογο έργο. Υπάρχει εκεί το κέντρο ημέρας με διάφορες δραστηριότητες, με ειδικούς αλλά και πολλούς εθελοντές. Και στο αντίστοιχο κέντρο υπάρχουν δύο ξενώνες που όσα παιδιά είτε έχουν χάσει τους δικούς τους είτε για άλλους λόγους φιλοξενούνται και το βράδυ. Πραγματικά επιτελούν αξιόλογο έργο. Ευχαριστώ. Δεν το γνωρίζω αυτό, λέει. Κέντρο Απόστολος Παύλος, ιδιωτικό στο Λιοπέτρι. Πληρώνει κάποιος για να πάει στο κέντρο ημέρας εκεί, πληρώνει κάποιος για να μείνει. Είναι εκπαιδευμένο για άτομα τα οποία έχουν ενδεχομένως κάποια ψυχική διαταραχή. Δεν γνωρίζουμε, το διαβάζω όπως έρχεται. Γεια σου, Θέκλα και Αριστονίκη. Πώς θα μπορούσα να βοηθήσω μια φίλη η οποία άρχισε εδώ και ένα μήνα περίπου να έχει κρίσεις πανικού? Δεν μπορείς να βοηθήσεις εσύ. Νομίζω είναι καλή ιδέα. Να πάει να δει κάποιον ειδικό, η φίλη σου. Και ψυχίατρο και ψυχολόγο. Ένας πατέρας αυτιστικού παιδιού γράφει, αυτός που έγραψε προηγουμένως ότι είναι άγγελη, λέει, έχει πάρα πολλές δυσκολίες, αλλά βλέπεις και πολλούς που λένε να του δώσουμε φαρμακευτική αγωγή, χωρίς να το συστήσουν οι γιατροί, ο ψυχολόγος και ο ψυχίατρος που βλέπει το παιδί. Μόνο οι γιατροί πρέπει να το κρίνουν αν πρέπει για φάρμακα ή όχι. Και αν μας πούν οι δασκάλες ή ο καθένας, όχι, ούτε από μόνοι μας. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Δηλαδή, τώρα έρχεσαι και φέρνεις, φίλε, έρχεσαι και φύγεις μια άλλη διάσταση. Ότι ενώ το παιδί πάει στον ειδικό, ενώ το βλέπει ψυχολόγος το παιδί, ενώ το βλέπει παιδοψυχίατρος και παιδοψυχολόγος το παιδί σε αυτήν την ηλικία, μιλώ για παιδί μικρό αυτιστικό, και δεν εισηγούνται φαρμακευτική αγωγή, έρχονται άλλα άτομα, όχι συγγενείς, ίσως άτομα. Δασκάλες, λέει, δεν γνωρίζω, τώρα το μεταφέρω ανώνυμα γι' αυτό, που λέει, δώστε του φάρμακα. Μα δεν είναι, τα φάρμακα δεν είναι η λύση σε όλα. Και εδώ, εμείς όταν μιλούμε για φάρμακα, μιλούμε για εξειδικευμένα φάρμακα που δίνονται σε εξειδικευμένες περιπτώσεις μετά από γνωμάτευση ειδικού γιατρού. Όχι, δεν λέμε πάτε και πάρτε φάρμακα και θα είστε happy. Έχει διαταραχές που δεν γίνονται καλά με τα φάρμακα. Εκείνες όμως που γίνονται καλά με τα φάρμακα ή που θεραπεύονται με τα φάρμακα και συνταγογραφεί φάρμακο γιατρός, είναι κρίμα. Να μην τα παίρνει κάποιος, να μην παίρνει τη βοήθεια γιατί του προκαλεί το περιβάλλον του αμφιβολίες. Η φίλη που έγραψε για το κέντρο Απόστολος Παύλος λέει δεν πληρώνουν, απλώς διάφοροι ιδιώτες το συντηρούν και το χωριό. Πολύ καλή πρωτοβουλία. Άρα, και λέει και ο Βαγγέλης, ο οποίος είναι από τις κατάγεσαι από τις περιοχές, Βαγγέλη μου δεν είναι, λέει και το υποχρεωγεί και το κράτος κατά 40%. Άρα, όπως έγινε εδώ, λέει, δεν κατάλαβα τι μου απαντήσατε στο ερώτημα μου όσον αφορά στην Εκκλησία. Σου απάντησα ότι είναι καλή ιδέα να το κάνει η Εκκλησία, αν εννοείς την Εκκλησία της Κύπρου γενικώς. Η Εκκλησία της Κύπρου γενικώς έχει διάφορες επιχειρήσεις που φέρνουν κέρδη. Sorry που τα λέω έτσι ανοιχτά. Αν θέλει να κάνει κοινοφελές έργο η Εκκλησία, να εργοδοτήσει όμως ψυχίατρους, ψυχολόγους και ψυχιατρικούς νοσηλευτές. Δηλαδή να χρηματοδοτήσει ένα έργο το οποίο θα είναι κοινής ωφελίας. Μακάρι να το κάνει. Και να είναι επιστημονικό, όχι μοναστηρία να τους βάλουμε μέσα. Αν είναι, ναι, να το κάνει. Αυτό που έχω απαντήσει είναι, γνωρίζω ότι η Εκκλησία της Κύπρου γενικότερα έχει ξενοδοχεία, έχει επιχειρήσεις. Αυτό λέω. Έχει βιομηχανή. Δεν είναι επιχείρηση για να βγάλεις χρήματα αυτό. Είναι ένα εγχείρημα στο οποίο θα φας χρήματα. Είναι προσφορά. Έχουμε εξηγήσει προηγουμένως πόσο πολύ κοστίζει να έχεις ένα τέτοιο χώρο ο οποίος να είναι άρτιος, να είναι όπως πρέπει.
Όχι, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα καταγόγιο και να ρίξουμε τα παιδιά μέσα, τους ανθρώπους μέσα. Ένα περιβάλλον ανθρώπινο. Θέλει πάρα πολλά χρήματα. Και για το χώρο, και για τους λογαριασμούς του χώρου, και για το προσωπικό που θα καθαρίζει, τους φροντιστές, τους ψυχολόγους, τους ψυχιάτρους, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους ψυχιατρικούς νοσηλευτές. Μιλούμε για πάρα πολλά έξω. Αυτό εννοώ και μακάρι να το κάνει η Εκκλησία της Κύπρου. Δεν είμαι εναντίον. Απλώς διαρωτούμε αν θα έβαζε χρήματα με το επιχειρηματικό πρόσωπο που έχει δείξει γενικώς η Εκκλησία. Αυτό λέω. Δεν μιλάω. Μακάρι να το δείξει. Βλέπετε ότι, μας λέει η κοπέλα στο Λιοπέτρι, ότι η τοπική Εκκλησία δίνει. Και γνωρίζω πολλές ενορίες μεμονωμένα που δίνουν χρήματα σε συνανθρώπους μας και χρήματα και εθελοντική βοήθεια σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Εγώ μιλάω γενικότερα για το κοινωνικό, οικονομικό προφίλ της Εκκλησίας της Κύπρου ως επίσημη οντότητα. Είμαι μόνο εγώ που το λέω αυτό, παιδιά, sorry. Δεν είναι έτσι. Έτσι είναι. Δηλαδή δεν χρηματοδοτεί επιχειρήσεις που δεν φέρνουν κέρδος. Εξ όσο γνωρίζω, εύχομαι να με διαψεύσει η Εκκλησία. Δεν κατηγορώ την Εκκλησία αυτή τη στιγμή, λέω όμως ότι θα ήταν ένα καθόλου αθεάρεστο έργο. Λέει ο πατέρας μου την Αγία Σκέπη, ποιος την ίδρυσε και τη συντηρεί. Την Αγία Σκέπη την ίδρυσε και τη συντηρεί η Μητρόπολη Λεμεσού. Δεν είναι έτσι, δεν είναι γενικά η Εκκλησία της Κύπρου. Ίσως άλλες Μητροπόλεις ιδιωτικά να μπορούσαν να το κάνουν. Εντάξει. Λοιπόν, έχετε ένα άλλο μήνυμα. Άρα μας βλέπει κάθε μέρα ο μάμπας, είδες. Είδες, είσαι φαν. Είναι φαν. Καλημέρα όλη μέρα. Γίνεται νεαρά άτομα χωρίς οικογένεια, νεαρά άτομα χωρίς γονείς και ψυχικές διαταραχές. Ποιος έχει την ευθύνη? Υπάρχουν νεαρά άτομα χωρίς οικογένεια, χωρίς γονείς και διαταραχές. Ποιο θα είναι το μέλλον? Δεν μπορώ να έχω την ευθύνη. Μιλάει για το ότι φιλοξενεί ένα άτομο αυτή η κυρία, το οποίο έχει ψυχική διαταραχή, που δεν έχει οικογένεια και λέει ποιος έχει την ευθύνη. Ο πατέρας μου λέει: η Εκκλησία δεν είναι και αυτή. Σίγουρα η Μητρόπολη είναι Εκκλησία. Εγώ μιλάω γενικά για την Εκκλησία της Κύπρου, ως Αρχιεπισκοπή και ως τις επιχειρήσεις που έχει η Αρχιεπισκοπή. Εντάξει. Η κάθε Μητρόπολη ξεχωριστά και η κάθε ενορία ξεχωριστά δεν αμφισβητώ πως κάνει φιλανθρωπικό έργο και γνωρίζω αρκετές ενορίες που κάνουν ουσιαστικό φιλανθρωπικό έργο και όχι μόνο αν δίνω χρήματα, αλλά κατοίκων επισκέψεις, εθελοντική εργασία κλπ. Μιλάμε όμως τώρα για την Αρχιεπισκοπή, που είναι το κεντρικό. Κεντρική κυβέρνηση της Εκκλησίας της Κύπρου. Για εκείνο μιλάω. Ναι. Θα φάω χωρισμό, ναι. Μας κοιτάζεις λίγο απορριμμένη. Τώρα σκέφτηκα τι είπα. Λοιπόν. Με πολύ αγάπη τα λέω, δεν τα λέω με κακία. Σίγουρα. Και είπες να σε διαψεύσουν. Μακάρι να σε διαψεύσουν. Να με διαψεύσουν, ναι. Μακάρι. Να με διαψεύσω. Υπάρχουν πάρα πολλοί νεαροί ψυχολόγοι άνεργοι. Υπάρχουν νεαροί ψυχίατροι που είναι στην αρχή της καριέρας τους και δεν έχουν πελατεία. Υπάρχουν ψυχιατρικοί νοσηλευτές άνεργοι. Κοινωνική λειτουργία άνεργη. Μπορεί να ανοίξει ένα τέτοιο. Που έχουν όρεξη για δουλειά, ναι, και γνώσεις. Το οποίο για να, να είναι βασισμένο πάνω σε επιστημονική γνώση. Γιατί όταν έχουμε ανθρώπους με ψυχικές διαταραχές, δεν κάνουμε του κεφαλιού μας, ούτε οι οικογένειες, όπως είπαμε σήμερα, ούτε οποιοδήποτε, βασιζόμαστε πάνω στην επιστημονική γιατρική γνώση. Είναι λοιπόν σημαντικό, όπως είπαμε και πριν, να υπάρχει θεραπευτική συμμόρφωση για να δούμε ένα καλό αποτέλεσμα, θεραπευτική συμμαχία μεταξύ της επιστημονικής ομάδας και αναζήτηση ψυχολογικής υποστήριξης από όλα τα μέλη της οικογένειας για να γίνει ολιστική θεραπεία και να υπάρχει ένα λειτουργικότητα στην οικογένεια και το μέλος να πηγαίνει καλύτερα, αλλά και η υπόλοιπη οικογένεια να μπορέσει να το διαχειριστεί. Και ο ψυχίατρος που βλέπει το παιδί μας και ο ψυχολόγος που λέει το παιδί μας είναι ειδικοί, πιο ειδικοί από εμάς. Καλά κάνουμε να σεβόμαστε τους ειδικούς και να συνεργαζόμαστε με τους ειδικούς. Δικαιούμαστε να επιλέξουμε ποιον ειδικό θέλουμε. Ακόμη και στο δημόσιο μπορούμε να επιλέξουμε ειδικό, να πούμε δεν θέλω αυτόν τον ψυχιατρό, θέλω τον άλλο, νομίζω γίνεται. Αλλά δεν είμαστε όλοι ίσα και όμοια. Εντάξει, δηλαδή ο ειδικός που βλέπει το παιδί ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο έχουμε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και γονείς και παππούδες. Το στραβισμό στα παιδιά ή το τεμπέλικο μάτι. Θα έχουμε ένα νεαρό οφθαλμίατρο, παιδοοφθαλμίατρο αύριο, τον Δόκτωρ Αλέξανδρο Γεωργίου, ο οποίος θα έρθει από την Πάφο, θα μας κάνει τη χάρη, να μιλήσουμε για αυτό το θέμα και να λύσουμε τις απορίες όλων και για την προληπτική παιδοφθαλμολογική εξέταση. Mm-hmm. Γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει η λέξη στραβισμός. Το τεμπέλικο μάτι εγώ δεν το γνώριζα. Τώρα μου τα έστειλε ο Αλέξανδρος, τα διάβασα. Θα τα δούμε όλα μαζί αύριο. Τεμπέλικο μάτι. Το έχω ξανακούσει, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Δεν ξέρω τι είναι το τεμπέλικο μάτι. Στραβισμός είναι όταν το ένα μάτι έχει άλλη
αποκλίνει από το σχέση ναι, με το άλλο. Ναι. Δεν είναι αλλά επειδή δεν είμαστε ειδικοί εμείς. Δεν συνεργάζεται, μήπως, επειδή δεν συνεργάζεται. Μπορεί. Το τεμπέλη κομμάτι νομίζω δεν είναι τόσο σοβαρό πράγμα στον ιστραβισμό. Αλλά δεν είμαστε ειδικοί εμείς. Θα μας τα πει αύριο ο ειδικός, ο οποίος είπε ότι θα φέρει να με μετρήσει και την πρεσβειοποία μου. Γιατί εγώ πλέον, άμα φοράω τα γυαλιά μου, δεν μπορώ να διαβάζω στο κινητό μου. Πρέπει να τα βγάλω και μου είπε από το τηλέφωνο, νομίζω έχει αποκτήσει πρεσβειοποία. Μα εγώ πρεσβειοποία στα 43. Γιατί έφερε και ένα ζευγάρι γυαλιά. Είναι ηλικία αυτή για να έχω πρεσβειοποία. Εγώ πάμε γιατί να γεράσω, δεν θέλω. Λοιπόν, αμέσως μετά από εμάς η φίλη Κατερίνα Χριστοφίδου με το μεσημέρι και κάτι. Και μετά. Και στις 9.30 η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου και η παρέα της στο Όλα Καλά. Μείνετε στο Σίγμα. Γεια σας. Γεια.